Στο Καφτατζόγλιο έχει η ΑΕΚ έχει τη συμπαράσταση περίπου 500 οπαδών της. Είναι κάπου στο πέταλο, πίσω από τη μία εστία. Εσείς βλέπετε το πλάνο του γηπέδου εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχει σχετικά καλό καιρό παρά τη εβδομάδα που μας πέρασε με τα χιόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα η μέρα ήταν πάρα πολύ καλή. Ιδανικές καιρικές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Εδώ η οπαδή του Ηρακλή σε μια συγκυρία στο τέλος του πρώτου γύρου που φέρνει την ΑΕΚ να θέλει σίγουρα ένα καλό αποτέλεσμα για να ξεπεράσει και την πάρα πολύ κακή βραδιά στο μάτς με την Zenit. Απέναντι στον Ηρακλή του Μαρίνου Ζουνίδη, τον βλέπετε εδώ με τη διάταξη θα παίξει σήμερα με 4-5-1. Χωρίς τον Κατσιαμπή και τον Βουτσιά στη διάθεσή του ο Ζουνίδης με τον Ελευθερόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Ραμπατζή δεξιά, τον Ρουγανό, Παύλο Λίμα αριστερά. Ο Ισπανός Χωσέμι μαζί με τον Κατσικά στο κέντρο της άμυνας. Ντάνι Παπασταριανός, δύο αμυντικά χαφ. Ο Ζώτο Πολωνός δεξιά, ο Πίτου Γκαρσία αριστερά. Ο Σολτάνη πίσω από τον Ιάκομπ. Για τους γηπεδούχους που έχουν στον πάγκο τον Μπαντή, τον Κυριαζή, τον Ηλιάδη, τον Κανακούδη, τον Μάρα, τον Σίσης και τον Βραζιλιάνο Καρλίνιος. Από πλευράς ΑΕΚ σε σχέση με την αναμέτρηση με την Zenit, σήμερα είναι ο Ντιόπ στην εντεκάδα, στην μεσαία γραμμή μαζί με Καφέ και Γκέντζογλου. Είναι εκτός αποστολής, θυμίζουμε ο Μάκος είναι τιμωρημένος. 4-3-3 από τον Χιμένεθ με τον Ραμπατζή κατά τα δοκάρια. Δέλα Μανολά στο κέντρο άμυνας. Γιάχης δεξιά, Καράμπελα αριστερά, χωρίς εκπλήξεις εδώ δηλαδή. Ντιόπ σήμερα στην εντεκάδα, Γκέντζογλου, Καφέ μαζί του. Λεωνάρντο δεξιά, Σκόκο αριστερά. Λιμπερόπουλος στην επίθεση της ΑΕΚ. Στον πάγκο Σάχα, Νασούτη, Γκερέιρο, Τζιμπούρ. Ο άνθρωπος του αγώνα πέρσι εδώ και ο άνθρωπος που επανέρχεται στη διάθεση του Χιμένεθ μετά από τον τραυματισμό του στο μάτς με τον ΠΑΟΚ 13 Νοεμβρίου. Μπλάνκο σήμερα εκτός εντεκάδας. Λαγός και Μπέρν συμπληρώνουν την αποστολή για τους φιλοξενούμενους. Σε έναν αγώνα που να πούμε ότι θα αρχίσει με ενός λεπτού σιγή καθώς υπάρχει η πρωτοβουλία από πλευράς της Παϊρακλής να τιμήσει τη μνήμη ενός ανθρώπου από τους συνδέσμους της ομάδας που έφυγε από τη ζωή αυτές τις μέρες μόλις σε ηλικία 44 ετών. Ο πρόεδρος του συνδέσμου Παπάφη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε σε λίγο, ο Γιάννης Αγράδας. Διαιτητής συνάντησης είναι ο Ανδρέας Παπάς από την Αθήνα, 31 ετών, με βοηθούς τους κυρίους Καρσιώτη και του Μπακάρη. Τέταρτο τον Γιάχο αποτυχίο για το σημερινό μάτς που θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Και θυμίζοντας ότι στο περσινό παιχνίδι, στο 1-1, γι' αυτό αναφέραμε τον Τζιμπούρ, ήταν ο πρωταγωνιστής από πλευράς ΑΕΚ και θετικός και αρνητικός και σκοράρει για την ομάδα της ΑΕΚ και χάσει και πέναλτι, όμως ήταν και μοιραίος παίκτης τότε για την ομάδα του. Σήμερα είναι στη διάθεση του Χιμένεθ και πάλι, αλλά είχε κάνει μόλις μια προπόνηση, δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό ο Μανώλης Βογιατζάκης, όπως και για τα υπόλοιπα της ΑΕΚ. Μανώλη. Καλησπέρα από τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο Ράφικ Τζιμπούρ πραγματικά κατάφερε να επιστρέψει σε αποστολή της ομάδας μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τότε που είχε κερδίσει το πέναλτι. Είχε η ΑΕΚ τη δυνατότητα να φύγει με ισοπαλία από την Τούμπα, δεν τα είχε καταφέρει αφού είχε δεχτεί τον γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Επιστρέφει όμως τώρα σίγουρα είναι μια επιπλέον επιλογή για τον Μανώλο Χιμένεθ και για το σημερινό παιχνίδι αλλά και για το μάτς της Πέμπτης, το πολύ σημαντικό μάτς της Πέμπτης με τη Λάρισα στη Λάρισα για το κύπελο Ελλάδας. Καθώς θυμίζουμε ότι για την ΑΕΚ δεν είναι σήμερα το τελευταίο παιχνίδι στην χρονιά αλλά αυτό της επόμενης Πέμπτης, ενώ είδατε πριν από λίγο το Τζιμπούρ και τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς βλέπουμε εμείς να μπαίνουν της ΑΕΚ. Εδώ ο Γαλλοαλγερινός με τα 5 γκολ στο πρωτάθλημα, όσα και ο Μπλάνκο που έβαλε μαζεμένα μετά από εκείνο με τον Εργοτέλη, καθώς ακολούθησε αυτό με τον Ολυμπιακό και το γκολ με τον Ατρόμητο και τα δύο με την Λάρισα και έφτασε τα 5 γκολ και αυτός. Σήμερα είναι εκτός εντεκάδας. Μανώλη, η λογική του Χιμένεθ, να πούμε ότι σε δύο περιπτώσεις σήμερα δημιουργεί ένα θέμα για να το σχολιάσουμε. Καταρχήν, έχει ξανά τον Αραμπατζή στην εντεκάδα και όχι το Σάχα σε σχέση με το μάτς με την Zenit και δεν βάζει στην εντεκάδα το Μπλάνκο. Να ακούσουμε την τοποθέτησή σου. Ο Αραμπατζής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό, είχε πάει πάρα πολύ καλά και στο παιχνίδι με τη Λάρισα την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι ήταν από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, αλλά την Πέμπτη ήταν η έκπληξη, την προηγούμενη Πέμπτη όταν στον αγώνα με τη Zenit ο Σάχα επέστρεψε
στην αρχική ενδεκάδα παρά το γεγονός ότι ήταν τραυματίας μέχρι και τις αρχές της εβδομάδας. Σήμερα ο Χιμένεθ θέλει να τον κρατήσει και πάλι σε εκρήγορση και τους δύο να έχει ζεστούς, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις, και έτσι τον επαναφέρει στην ενδεκάδα. Ο Μπλάνκο ήταν ο μοιραίος παίκτης στον αγώνα με την Zenit. Έχασε το πέναλτι όταν το αποτέλεσμα ήταν 0-0 κόντρα στους Ρώσους. Σήμερα με το ίδιο σύστημα όπως ξεκίνησε και την Πέμπτη μένει εκτός, επιλέγει τον Λιμπερόπουλο στην κορυφή και ένα γρήγορο παίκτη στα δεξιά, τον Λεωνάρντο. Να πούμε ότι η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί σαφέστατα και τις ήττες των ομάδων Θεσσαλονίκης σήμερα, λίγο νωρίτερα, του ΠΑΟΚ από την Κέρκυρα και του Άρη εντός έδρας από την Ξάνθη, καθώς με τον ΠΑΟΚ ειδικά είναι ως τώρα στην ίδια θέση βαθμολογικά. Και από την πλευρά του ο Ηρακλής, που δεν έχει σήμερα τον Κατσιαμπή στην άμυνα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά από 5 αγώνες, έχει το εντυπωσιακό στοιχείο της πολύ καλής παρουσίας του γενικά στο πρωτάθλημα εντός έδρας, καθώς έχει χάσει μόνο μία φορά στο πρωτάθλημα στις 26 Σεπτεμβρίου από την Καβάλα με 1-0 στο γήπεδό του. Το γήπεδό του είναι το όπλο του. Από τους 16 βαθμούς που έχει μαζέψει, τους 12 τους έχει πάρει εδώ στο Καφτατζόγλιο με 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία μόλις ήττα. Μια ομάδα που μακριά από το γήπεδό της βέβαια δεν έχει πάρει νίκη ως τώρα στο πρωτάθλημα. Ενώ από την άλλη πλευρά και η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που πονάει εκτός έδρας. Σε 7 μάτς έχει μόλις μία νίκη μακριά από το Ολυμπιακό Στάδιο. Μία νίκη, μία ισοπαλία και 5 ήττες ως τώρα στο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι ένα στοίχημα για το Χιμένεθ, να δείξει ότι η ομάδα του μπορεί να παίζει το ίδιο εντός και εκτός έδρας στη Σούπερ Λίγκα. Εδώ η αρχηγή, ο Καφές και ο Γκαρσία με τους διαιτητές, παραλαμβάνουμε τους κυρίους Παπά Καρσιώτη και του Μπακάρη, έχουν ενημερωθεί και θα κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του φίλου του Ηρακλή που έφυγε από τη ζωή αυτή την εβδομάδα και θα το δούμε σε λίγο, του Γιάννη Αγράδα, Προέδρου του Συνδέσμου Φίλων Ηρακλή Παπάφη. Εδώ Αραμπατζής, 4-5-1 με δύο αμυντικά χαφ για τον Ηρακλή, αν θέλετε 4-2-3-1, 4-3-3 για την ΑΕΚ με το Λιμπερόπλο στην κορυφή, δεξιά το Λεωνάρντο, αριστερά τον Σκόκο. Βεβαίως έχουμε δει κατά επανάληψη αυτό το δίδυμο να αλλάζει θέσεις. Μανώλη, το έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές. Έτσι, Λεωνάρντο Σκόκο, θα δούμε σίγουρα να αλλάζει θέσεις. Θα γίνει και σήμερα, νομίζω, αρκετές φορές. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής με τον άτακτο Γιάκομπ με τις 9 κίτρινες κάρτες και όχι μόνο φέτος στο πρωτάθλημα, στην κορυφή της επίθεσης. Δύο αμυντικά χαφ, Παπαστεριανό, Ντάνι, Ζωτ, Σολτάνι και Γκαρσία πίσω από τον επιθετικό της ομάδας. Όλα έτοιμα βεβαίως για αυτή τη στιγμή μνήμης για ένα φίλο του Ηρακλή που ήταν σημαντικός τέλεχος του συνδεσμιακού χώρου του Ηρακλή, ενώ και ο Παντελής Καφές καταθέτει στεφάνι εκ μέρους της ΑΕΚ. Γιάννης Αγράδας, τα 44 μόλις χρόνια του, έχει από τη ζωή Τετάρτη και οι φίλοι του Ηρακλή, η ομάδα του Ηρακλή, αλλά και με τον Καφέ εκπροσωπώ και η ΑΕΚ, τιμά τη μνήμη του ανθρώπου. Ενός λεπτού σιγή λοιπόν στην έναρξη του αγώνα. Έσπασε το τρυπόδι της 4. Πλέον μπαίνουμε στο αγωνιστικό μέρος για την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΚ στη σέντρα. Λιμπερόπλος και Καφές στην μπάλα. Εδώ ο Ανδρέας Παπάς, διαιτητής του αγώνα από το Σύνδεσμο της Αθήνας. Ηρακλής ΑΕΚ, 15η αγωνιστική. Απευθείας μετάδοση. Η σέντρα για την ΑΕΚ. Με το Λιμπερόπλο στην κορυφή. Τετράδα στην άμυνα αναλύωτη. Καράμπελα αριστερά, Γιάχιτς δεξιά, Δέλα, Μανολά μπροστά από τον Αραμπατζή. Σκόκο γύρισε, Καράμπελας, Δέλας. Πρώτα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Στον πάγκο Τζιμπούρ, πρωταγωνιστής.
του περσινού παιχνιδιού εδώ στο Καθατζόγλιο. Παλιά του Γιάχιτς, πρώτες κινήσεις των παικτών των δύο ομάδων. Μπήκε ο Λίμα στη φάση. Φάουλ του Λεωνάρντο στην προσπάθεια που έκανε να πάρει το πλεονέκτημα στην κόντρα από τον Γκαρσία. Η μπάλα για τον Ηρακλή που έχει στον πάγκο τρεις μέσους, τον Ηλιάδη, τον Μάρα και τον Καρλίνιο, τον Καρλίνιος, τον Κυριαζή, ένα αμυντικό δηλαδή, και τον Σίσιτς για την επίθεσή του. Ακούτε το τραγούδι των οπαδών του Ηρακλή στο Καθατζόγλιο και θυμίζουμε την παρουσία 500, νομίζω κάπου εκεί είναι, Μανώλη, περίπου οπαδών της ΑΕΚ. Ίσως να είναι και λίγο περισσότεροι. Ναι, ίσως να είναι και λίγο περισσότεροι. 1000 εισιτήρια είχε πάρει η ΑΕΚ. Yeah. Νομίζω ότι δεν είναι τόσοι, αλλά ίσως να είναι λίγο περισσότεροι από 500. Παλιά του Δέλα. Ο Λίμα με τον Λεωνάρντο, ο Ρουγανό στην κεφαλιά. Και τρέχουν να προλάβουν να μην βγει μπαλά έξω οι παίκτες του Ζουνίδη. Δεν προλαβαίνει ο Γκαρσία. Η μπάλα για την ΑΕΚ. Στο δεύτερο λεπτό. Ζητάει μπάλα ο Ντιόπ. Προσφέρεται ο Λιμπερόπουλος έξυπνα στην περιοχή του Ηρακλή. Παρέμβαση. Αρχικά από τον νεαρό, τον Κατσικά, αλλά με τον Λιμπερόπουλο τελικά να στέλνει την μπάλα out. Ελευθερόπουλος. Χιμένεθ επιμένει στο 4-3-3 που επέλεξε να χρησιμοποιήσει και στο μάτς με την Zenit. Τις περισσότερες φορές βεβαίως μας θυμίζει, Μανώλη, ότι είχε επιλέξει φέτος σε αυτές τις περιπτώσεις που έχει κοτσάρει την ομάδα τότε που ανέλαβε το 4-2-3-1. Ναι, και το 4-3-3 είναι ένα σύστημα το οποίο έχει επιλέξει και πάλι σε κάποια ντέρμπι. Το Παναθηναϊκό, θυμάμαι ένα ντέρμπι χαρακτηριστικά, αλλά το 4-2-3-1 είναι το σύστημα το οποίο επιλέγει τις περισσότερες φορές. Φάουλ. Προχθές μας έλεγε βεβαίως ο Διόπ στην κάμερα της Νόβα ότι έπαιξε ομάδα με 4-5-1 με τον Λιμπερόπουλο στην κορυφή. Είναι αυτή η αναφορά με τα συστήματα που ουσιαστικά σε περιπτώσεις που έχουμε το 4-5-1 μπορεί να λογίζεται και ως 4-3-3 με την πλαγιοκόπηση των δύο πίσω από τον θετικό που σχηματίζουν μια τριάδα. Τέταρτο λεπτό. Βολέ του Ελευθερόπουλου, ο Ιάκοπ στην κεφαλιά, ο Καράμπελας πολύ δυνατά στην κόντρα με τον Ζωτ, τον Πολωνό. Προσπάθεια από τα δεξιά με τον Σολτάνη. Η σέντρα του Αλγερινού, Δέλλας, πάλι ο Καρίμ Σολτάνη. Και πάλι υπέροχα γκόλε φέτος με τη φανέλα του Ηρακλή. Ουσιαστικά πρώτη προσπάθεια των γηπεδούχων να βγουν μπροστά χωρίς να τελεσφορήσει. Κεφαλιά από τον Κατσικά. Δύο προσπαθούν να κόψουν τον Αραμπατζή που μένει όρθιος, δίνει στο Ζωτ. Σολτάνη. Ωραία παίζει από τα δεξιά ο Ηρακλής και προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα της ΑΕΚ. Η σέντρα εκεί όπου ο Αραμπατζής βγαίνει και διώχνει με γροθιές και στη συνέχεια το σούτ από τον Σολτάνη στέλνει την μπαλά out στο πέμπτο λεπτό. Η πρώτη ουσιαστικά καλή ενέργεια από πλευράς γηπεδούχων από τη δεξιά πλευρά, εκεί όπου ο Καράμπελας έχασε τους αντιπάλους του. Το τελικό σούτ ήρθε από τον Σολτάνη. Και είναι φανερό από την φάση αυτή ότι ο Σολτάνη με τον Ζωτ θα προσπαθήσουν να απενεργοποιήσουν τον Καράμπελα βγαίνοντας στα πλάγια ο Ζωτ και προσφέροντας την πάσα ο Σολτάνη για να συνδυαστεί με τον Πολωνό. Ενώ η ΑΕΚ στην κόντρα δεν μπορεί να ολοκληρώσει την προσπάθειά της με τον Λιμπερόπουλο. Ο Ιάκοπ με τον Μανολά που παίρνει καλή θέση, ο Ρουμάνος τον τραβάει και κάνει φάουλ στο πέμπτο λεπτό της συνάντησης. Περάσαμε το πεντάλεπτο. Καράμπελας. Δέλλας και Μανολάς με το βάθος, όπως βλέπετε, πολύ πιο πίσω από τους υπόλοιπους. Διόπ. Καράμπελας. Χωρίς τη μεγάλη φάση ως τώρα το μάτς, με μία πρωτοβουλία πριν από λίγο των παικτών του Ηρακλή,
από τα δεξιά. Και ένα κακό σουτ του Σουλτάν στο τέλος. Μανολάς. Η ΑΕΚ δεν έχει εκδηλώσει επίθεση ως τώρα στο παιχνίδι. Σκόκο. Καράμπελας. Γυρίζει μπάλα όπως βλέπετε η ΑΕΚ. Η διάταξη των παικτών του Ηρακλή στη μεσαία γραμμή δεν της επιτρέπει να κάνει παιχνίδι προς τον Λιμπερόπουλο. Και συνεχίζεται αυτή ακριβώς η τοποθέτηση των παικτών του Ηρακλή που φέρνει αποτέλεσμα καθώς κλέβουν την μπάλα. Ο Ιάκωμ παίρνει από το Σολτάνη. Η πάσα εκεί όπου ο Δέλας παίρνει έξυπνα από τον Τάνι. Πορτογάλος φάνηκε να μπορεί να πάρει την μπάλα, αλλά ο Δέλας με την εμπειρία του στάθηκε μπροστά του. Στην κόντρα η ΑΕΚ με το Γιάχετς και το Λιμπερόπουλο που δεν κάνει αμέσως την πάσα, περιμένει την κίνηση των συμπαικτών του. Κλείνεται εκεί από έναν όμιλο παικτών. Είχε κινηθεί ο Λεωνάρντο στον άξονα και ζήτησε μπαλά. Στην κόντρα ο Ηρακλής στο 7ο λεπτό. Σολτάνη. Δέλας. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στο Γιάκομ. Και το παιχνίδι ένα πάρει ένα καλό ρυθμό. Λάθος από το Γιάχιτς. Παπαστεριανός. Κοντά τον Γκέντζογλου περνάει την μπάλα για τον Σολτάνη. Έχει συγκλίνει ο Σκόκο, έχει βρεθεί στο κέντρο και παίρνει την μπάλα και δίνει στο Λεωνάρντο. Ο Σκόκο έχει βρεθεί μάλιστα εδώ στα δεξιά. Και ουσιαστικά νομίζω ότι πήρε την πρωτοβουλία. Καταπληκτική τρίπλα πάνω στον Παπαστεριανό από τον Αργεντίνο. Στη δεύτερη δεν μπόρεσε να περάσει τον Κατσικά. Διόπ Γιάχιτς. Ηρακλής ΑΕΚ 0-0 στο 8ο λεπτό. Πολλές πάσες προκειμένου η ΑΕΚ να βρει τον τρόπο να βρεθεί στην επίθεση, κάτι δεν έχει καταφέρει ως τώρα. Γιάχιτς για το Σκόκο που έφυγε από το Λίμα. Γυρίζει με το δεξί ο Αργεντίνος, απομακρύνει ο Κατσικάς. Γκαρσία, άτσαλα ο Γιάχιτς πάνω του, του κάνει φάουλ στο 8ο λεπτό. Εδώ κοιτάξτε την τρίπλα νωρίτερα, την υπέροχη τρίπλα του Σκόκο πάνω στο Παπαστεριανό. Μαρίνος Ζουνίδης. Η ομάδα του είναι σαφές ότι έχει προετοιμαστεί στη μεσαία γραμμή να κλείσει τους διαδρόμους, να μην αφήνει να, να κάνει παιχνίδι. Με καλή αλληλοκάλυψη στα χαφ. Ο Ιάκωμ με τον Σολτάνη προσπαθούν να συνεργαστούν. Γκαρσία. Βλέπει ότι έχει χώρο, τον κυνηγάει ο Γκέντσογλου. Η σέντρα του προς την εστία out. Ο Γιάχιτς είχε κινηθεί προς τα μέσα. Είδε ότι έχει χώρο εκεί ο Γκαρσία να σπρώξει, να κουβαλήσει την μπάλα, να βγάλει τη σέντρα. Το έκανε και αναγκάστηκε ο Γκέντσογλου να φύγει από τη θέση του, να γυρίσει σαν δεξί μπακ να τον κυνηγήσει. Ένα το λεπτό. Ζωτ με τον Καράμπελα. Μπαίνει στη φάση ο Λεωνάρντο και αυτό που λέγαμε βεβαίως από την αρχή ότι θα αλλάξουν κάποια στιγμή θέση Λεωνάρντο και Σκόκο. Έχει γίνει ήδη. Ο Σκόκο μάλιστα και πριν φύγει ο Λεωνάρντο τη θέση του είχε σπεύσει δεξιά και έκανε νωρίτερα εκείνες τις προσπάθειες απέναντι από το Λίμα. Πλέον ο Σκόκο είναι αριστερά. Ο Λεωνάρντο είναι αριστερά, ο Σκόκο είναι δεξιά. Να ο Σκόκο. Η πάσα δεν έφτασε στο Γιάχιτς. Γκαρσία, αρχηγός του Ηρακλή. Προβολή του Γκέντζογλου. Μανολάς στο άλμα. Φάνηκε αυστηρό σφύριγμα του Παπά στο 10ο λεπτό. Εκτός αν έχει βάλει το χέρι του Μανολάς στο άλμα που έκανε και έχει σπρώξει τον αντίπαλό του. Γκαρσία. Γιάχιτς δεν βρίσκει την μπάλα. Μάλλον την ακούμπησε ίσα ίσα. Και το πλάγι είναι εδώ. Σολτάνη, υπέροχο κοντρόλ. Η κόντρα στο Γιάχιτς. Το πλάγιο για τον Ηρακλή. Φωνές του Ζουνίδη για τον Παπαστεριανό να πάρει θέση έξω από την περιοχή. Γυρίζει ο Γκαρσία, ο Λίμα στη σέντρα.
Δέλλας διώχνει πάνω στο Σολτάνη το σούτ, η κόντρα στον καφέ. Ο Γιάχιτς απομακρύνει. Είμαστε στο 11ο λεπτό της συνάντησης. Ξανά Ηρακλής. Γκαρσία βρίσκει στήριγμα πάλι στον Ουργανό. Άλλη μια σέντρα από το Λίμα. Η κεφαλιά του Μανολά ενώ έχει βγει ο Ραμπατζής. Μένει στην περιοχή μπάλα ο Ζωτ με το Δέλα που δεν έχει χάσει φάση ως τώρα. Και ο Λεωνάρντο που απομακρύνει είναι μόνος του μπροστά. Ο Λιμπερόπουλος παίρνει την κόντρα σε αυτή την επέμβαση του Κατσικά. Ο μικρός γυρίζει, καλύπτει το λάθος που έκανε και τελικά δίνει την μπάλα στον Ελευθερόπουλο. Ο Λιμπερόπουλος σε αυτή τη φάση με την εμπειρία του κυνήγησε την κόντρα που έκανε την φάση. Ο Γκέντζογλου παράδοξα προς τα πίσω και ο Δέλλας αυτό μάλιστα με μια χειρονομία έδειξε να απορεί δηλαδή για αυτή την επιστροφή της μπάλας προς τα πίσω. Νωρίτερα η φάση με την έξοδο του Αραμπατζή, την κεφαλιά του Μανολά και την επέμβαση τελικά από το Δέλα. Σκόκο. Το σούτ από μακρινή απόσταση. Τα συνηθίζει αυτά τα σούτ. Το ωραιότερο από όλα το πραγματοποίησε στο φετινό μάτς με τον Άρη στο Κλειάνθης Βικελίδης. Ένα απίθανο γκολ τότε. Εδώ προσπάθησε και πάλι από μια απόσταση 30 μέτρων να νικήσει τον Ελευθερόπουλο. Γκέντζογλου πάνω στο Λίμα. Ως τώρα δεν έχουμε δει κάτι το εντυπωσιακό στο μάτς, αλλά είναι ευχάριστο το μάτς. Υπάρχει διάθεση των ομάδων να παίξουν ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία ο Μανολάς αποφεύγει τον Γιάκοπ. Η παλιά του δεν ήταν η ενδεδειγμένη για την ομάδα του. Απομάκρυνε ο Ραμπατζής. Ζωτ. Ο Λίμα που έχει χώρο και ανεβαίνει πολύ και κάνει παιχνίδι τον Ηρακλή. Και δίνει στον Γκαρσία. Η δεξιά πλευρά της ΑΕΚ έχει ως τώρα πρόβλημα αμυντικά. Πάλι ο Γκαρσία άστοχος καθώς πήρε την μπάλα από απόκρουση των αντιπάλων του στο 13 και προσπάθησε με το δεξί από πλάγια να στείλει την μπάλα προς την εστία. Η ΑΕΚ έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις από τη δεξιά της πλευρά. Εδώ βλέπετε την επέμβαση του Μανολά που δεν απομάκρυνε την μπάλα. Την είχε κρατήσει εντός ο Γκαρσία. Το 0-0 παραμένει. Νομίζω Μανώλη ότι στη δεξιά της πλευρά η ΑΕΚ έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις. Να δούμε τώρα την προσπάθεια του Λιμπερόπουλου με το Λίμα και την επέμβαση από πλευράς γηπεδούχων που δίνει την μπάλα στο Σκόκο ουσιαστικά. Ο Σκόκο σε μια σέντρα offside, υπόδειξη από τον βοηθό για τον Λεωνάρντο στο 14. Σταματάει η φάση. Θα πούμε σε λίγο το θέμα αυτό της ΑΕΚ αμυντικά. Κοιτάξτε τον Λεωνάρντο στο βάθος, 2 μέτρα μπροστά από τους υπόλοιπους. Λέγαμε Μανώλη ότι είναι φανερό ότι ο Λίμα με τον Γκαρσία είναι ένα πολύ καλό δίδυμο από πλευρά Ηρακλή. Και η ΑΕΚ τώρα έχει δεχθεί πολλές επιθέσεις από εκεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι ο Γιάχης δεν έχει βοήθεια και πολλές φορές μένει με δύο αντιπάλους του από την δεξιά πλευρά. Γιατί έτσι όπως είναι το σύστημα της ΑΕΚ, ο Γκέντζογλου και ο Καφές παίζουν πιο μέσα και πρέπει να γυρίζει ο Σκόκο να λειτουργήσει σαν αμυντικός. Δεν νομίζω ότι είναι και το. Ο Σκόκο ή το Λεωνάρντο όταν ήταν από εδώ, έτσι. Ναι, εντάξει, τώρα, αρχικά, Σκόκο, τώρα είναι ο Σκόκο. Δεν είναι και το. Απλά πριν από λίγο ο Χιμένεθ είπε και στον Διόπ να προσέχει και να παίζει πιο κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς ώστε να δίνει και βοήθεια στα μπακ όταν πηγαίνει από εκεί η μπάλα. Ως τώρα στο μάτς έχουμε την προσπάθεια του Γκαρσία πριν από λίγο και ένα σουτ του Σκόκο, όχι ιδιαίτερα αξιόλογο. Και έχουμε φτάσει στο 15ο λεπτό. Μηδέν μηδέν στο Καφτατζόγλιο. Τράβημα της φανέλας από τον Κατσικά. Βγαίνει κάρτα από το τσεπάκι του κυρίου Παπά. Δικαιολογημένα για τον αμυντικό του Ηρακλή που τράβηξε τη φανέλα τον καφέ. Πρώτη κίτρινη στο μάτς για αυτή την εσκεμμένη ενέργεια του Γιώργου Κατσικά να τραβήξει τη φανέλα τον αντίπαλό του. Κοιτάξτε πως φεύγει ο καφές, τον έχει χάσει, τον τραβάει, τον βγάζει εκτός φάσης. Κίτρινη κάρτα για τον αμυντικό του Ηρακλή. Εκτελεστής ο Σκόκο
στην περιοχή του Ηρακλή που βγαίνει και τραβιέται να βγάλει τους παίκτες Άικ offside. Είχε μείνει ο Δέλλας πίσω και γύρισε με την κεφαλιά του καθώς ανεβαίνει στις στιμένες φάσεις. Το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Νωρίτερα η φάση, η κεφαλιά του Δέλλα και στη συνέχεια η απομάκρυνση της μπάλας. Γκέντζογλου. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Διόπ λίγο πιο πίσω από Γκέντζογλου και Καφέ και θα έλεγα αρκετά στατικός τώρα. Σκεπτικός ο Ζουνίδης. Εδώ το φάουλ στο Λιμπερόπουλο. Ανεβαίνει ο Δέλλας, είναι και ο Ντιόπ εκεί που είναι κοντά στα 2 μέτρα στην περιοχή του Ηρακλή. 2 μέτρα ύψος, ενώ είχε μια συμμαχία του Παπαστεριανού με τον Μανολά και τρέχει να δει ο Παπάς τι γίνεται μεταξύ των δύο παικτών. Μανολάς, Παπαστεριανός, τους βλέπετε. Εδώ πάνε να πάρουν θέση. Μανολάς πρόχει τον αντίπαλό του. Και τον πετάει κάτω. Σκόκο έστειλε την μπάλα εκεί όπου δεν μπορούσε να πάρει κανείς συμπαίκτης του και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ για τον Ηρακλή στο 18. Παπάς έσπευσε στη φάση με τον Μανολά και τον Παστεριανό. Φωνές από τον Ζουνίδη τώρα στον βοηθό ότι έπρεπε να δείξει κίτρινη κάρτα ο ρέφερι στον παίκτη ΑΕΚ. Μπαλιά του Λίμα. Σολτάνη έχασε την ισορροπία του. 0-0. Λίγο πριν το 20 λεπτό. Εννοείται ότι υπήρχε ακούσιο χέρι εδώ, καμία περίπτωση φάουλ στη κίνηση του Σολτάνη. Παναφέρει ο Ραμπατζής. Παπαστεριανός με τον Γκέντζογλου. Γκαρσία, ο Σολτάνη δεν μπορούσε βέβαια να προλάβει σε αυτή την παλιά του Αργεντίνου. Εδώ ο Ηλιάδης στον πάγκο σήμερα για τον Ηρακλή. Οδηγίες των δύο προπονητών πριν συνεχώς όρθιοι. Τελευταία λεπτά. Στη μεσαία γραμμή το στήσιμο του Ηρακλή είναι τέτοιο με Παπαστεριανό, Ντάνι, τον Γκαρσία πιο αριστερά, τον Σολτάνη και τον Ζωτ. Πώς τώρα δεν έχει αφήσει τους παίκτες στον άξονα της ΑΕΚ να κάνουν παιχνίδι. Προσπαθούν από τα πλάγια, κυρίως με το Σκόκο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Λίμα για τον Ιάκωμ. Παπαστεριανός πάνω στο διαιτητή. Ενώ νωρίτερα έχει σφυρίξει για φάουλ υπέρ της ΑΕΚ ο κύριος Παπάς. Το Χιμένεθ. Νομίζω ότι ένα από τα καθήκοντά του αυτή τη βδομάδα ήταν να προσανατολίσει και πάλι τους παίκτες ΑΕΚ στο πρωτάθλημα μετά την βραδιά κόντρα στη Zenit και τον αποκλεισμό από το Europa League. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Που δεν έχει ρολάριος τώρα, δεν έχει κυκλοφορία μπάλας τέτοια που να βλέπει κανείς συνεργασία μεταξύ των παικτών της για να δημιουργήσει ευκαιρίες. Μόνο ο Σκόκο έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες από τα δεξιά να βγάλει μπαλιές. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία μεταξύ Λιμπερόπουλου, Λεωνάρντο, Καφέι, Γκέντζογλου. Καθόλου παιχνίδι από τον άξονα. Όπου ο Ηρακλής εκεί έχει κλείσει τους διαδρόμους και έχουμε συμπληρώσει ένα 20 λεπτό. Από την άλλη πλευρά ο Ηρακλής ξεκίνησε να παίζει καλά τα δεξιά με τον Ζωτ και τον Σολτάν να συνδυάζονται. Στη συνέχεια πολλές επιθέσεις εκδήλωσε από την αριστερή πλευρά με Γκαρσία και Λίμα. Εδώ και ένα πεντάλεπτο το μάτι δεν έχει καλή φάση. Ο Γκαρσία ανακόπτεται από τον Διόπ, προβολή του Διόπ στο 21ο λεπτό. Και γκρίνια πάλι από τον πάγκο του Ηρακλή και από την κερκίδα. Καθώς θεωρούν ότι η φάση είναι για κάρτα στον Διόπ.
Ακούτε τις αποδοκιμασίες. Οι δράσεις έχουν να κάνουν με το ότι θεωρούν ότι ο διαιτητής χαρίζεται στον παίκτη της ΑΕΚ. 21ο λεπτό. Ζωτ περνάει την μπάλα για τον Αραμπατζή χαμηλά. Ο Δέλας για μια ακόμη φορά ενστάση διώχνει. Κοιτάξτε εδώ την προβολή του Ντιόπ. Το φάουλ νωρίτερα. Το οποίο προκάλεσε αυτές τις διαμαρτυρίες ο πλευράς Ηρακλή. Δέλας. Λίμα. Το αριστερό για τον Γιάκοπ. Κεφαλιά του Γιάκοπ πάρα πολύ δυνατή. Φοβερή σε δύναμη κεφαλιά στο 22ο λεπτό. Η μπάλα out. Χειροκρότημα για το επιθετικό του Ηρακλή από τους οπαδούς της ομάδας εδώ μετά τη σέντρα του Λίμα. Στο βάθος πρώτου Δέλα ο Γιάκοπ πετάγεται στη φάση. Πολλές μπαλιές με πολύ καλό αριστερό πόδι που έχει ο Ρουγανός. Βγάζει ο Ηρακλής από τα πλάγια για την επίθεση της ομάδας του. Σπρόξιμο του Ντιόπ στον αέρα. Αυτή τη φορά ο Χιμένεθ απορεί γιατί φωνάζουν. Για το σφύριγμα μάλλον. Για σπρόξιμο πάντως ήταν το φάουλ, το σφύριγμα αυτό. Στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Γιάχιτς, πολύ έξυπνα για τον Σκόκο. Ανεβαίνει ο Γιάχιτς. Ο Σκόκο με την κλειστή τρίπλα, με φάλτσα με το δεξί. Ξανά προσπαθεί εκεί να πάρει την κατοχή της μπάλας. Παίρνει ο Κατσικάς. Έκανε μια απέροχη κλειστή τρίπλα ο Σκόκο που ήταν το καλό στοιχείο της φάσης. Από εκεί πέρα η παλιά του δεν ήταν ιδανική. Κατσικάς. Μανολάς. Διόπ. Αλλαγή παιχνιδιού. Η ΑΕΚ δεν έχει εκδηλώσει επιθέσεις με ορθόδοξο τρόπο ως τώρα. Και ούτε τώρα μπορεί να περάσει μια παλιά στον άξονα, όπου πραγματικά δεν έχουμε δει ούτε μια φάση ως τώρα από το πρώτο λεπτό με την ΑΕΚ να παίζει από τον άξονα για να βγάλει παιχνίδι ή να συνεργαστούν Γκέντζογλου, Καφές, Λιμπερόπουλος. Ο Σκόκο με προσωπικές ενέργειες ως τώρα είναι ο παίκτης που πάει να κάνει κάτι. Αλλά σαφέστατα χωρίς γενικότερα καλή ομαδική λειτουργία. Καράμπελας. Καφές. Γιάχιτς, Διόπ. Γκέντζογλου, σηκώνει ο Καφές. Η πρώτη φορά που η ΑΕΚ έπαιξε τον άξονα έδρασε. Και υπάρχει offside στη συνέχεια στο 25ο λεπτό. Η πρώτη φορά που η ΑΕΚ μπόρεσε και έκανε προσπάθεια να βγει με συνδυασμό των παικτών της από το κέντρο και στο τέλος έφτασε σε offside του Νίκου Λιμπερόπουλου που υποδέχθηκε σε αντικανονική θέση εδώ, σταμάτησε η επίθεσή της. Και αυτό δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσει κάτι σε αυτό Μανώλη ή αν είναι η παρατήρησή σου για άλλο θέμα από το πλευράς Χιμένεθ. Ναι, ήταν η τελευταία οδηγία του Χιμένεθ προς τον Ντιόπ. Επειδή ξεχάστηκε και είχε πάει δεξιά, να μην ξεχνιέται και να παίζει περισσότερο στον άξονα και να δίνει βοήθειες, όπως είπα και λίγο πριν, στους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας. Σολτάνη και Μανολάς. Γκέντζο βλέπει στη φάση, βγάζει ακόμη μια σέντρα ο Λίμα. Πάλι πάει στη φάση πρώτου Δέλα ο Γιάκομπ στο 25. Φαρμακερές σέντρες βγάζει ο Λίμα από την αριστερή πλευρά για τον Ηρακλή. Εδώ τον βλέπετε και νομίζω, Γιάννη Πάγκο, ότι βασίζει πολύ ο Ουζουνίδης στο παιχνίδι του σε αυτή τη λογική, να παίζει με την κίνηση που κάνει ο Λίμα και γίνεται ένα ακόμη χάφ ουσιαστικά και μπορεί να βγάζει φαρμακερές μπαλιές μέσα στην περιοχή.
Πράγματι. Ο Παύλο Λίμα διακρίνεται για τα χτυπήματα που έχει με το αριστερό στην μπάλα, είτε αποστημένες φάσεις είτε σε αυτές τις προωθήσεις που κάνει. Μία από τις πιο γλυκές σέντρες στον Ηρακλή. Γι' αυτό και το ζητάει ο Μαρίνος Σουζουνίδης, ζητά τις προωθήσεις του. Και είναι ένα σημαντικό κομμάτι, στο, αν και αμυντικός, ναι, στην επιθετικογενή παραγωγή του Ηρακλή. Αυτό ακριβώς. Και από τη στιγμή που ο Σκόκο εκεί δεν είναι ο παίκτης που κλείνει χώρο να μαρκάρει, δεν νομίζω ότι προσανατολίζεται γενικά στο παιχνίδι του στο να γυρίζει να μαρκάρει. Είναι πιο πολύ σε χώρους που περιμένει μπάλα για να δημιουργήσει. Ο Λίμα βρίσκει χώρο δράσης. 27ο λεπτό. Παρεμβαίνει ο Λεωνάρντο, αρκετά λάθη στο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Γκέντζογλου. Γιάχιτς. Καφές. Δεν βγήκε ο συνδυασμός με τον Γιάχιτς. Παίρνει η ομάδα του Ηρακλή στην κόντρα με τον Σολτάνη. Δεξιά έχει ανοιχτεί ο Ζωτ. Αριστερά είναι ο Ιάκωβ. Ο Σολτάνη βλέπει τον Ζωτ. Στο 27. Πολωνός στη σέντρα στο έθρο δοκάρι, πολύ μακριά από το χώρο του Ιάκωβ. Και ο Γκαρσία θα χάσει την κατοχή μπάλας. Καφές. Λεωνάρντο. Για το Σκόκο η παλιά του Ολίμα και αμυντικά εδώ λειτουργεί καλά. Ο Καφές. Σκόκο. Φάουλ από τον Ουρουγανό. Πήρε πόδια στο μαρκάρισμα εδώ ο Τζιμπούρ. Εδώ το κοντρόλ από τον Γιάχιτς. Κάποιοι φώναξαν τον πάγκο του Ηρακλή, χέρι δεν υπήρχε περίπτωση παράβασης. Είδατε με το στήθος κάνει κοντρόλ ο Γιάχιτς. Και εδώ το φάουλ που γίνεται στον Νάτσο Σκόκο που θα είναι και ο εκτελεστής. Μόνο ο Σολτάν είναι μπροστά για τον Ηρακλή, όλοι οι άλλοι πίσω. Δέλας Διόπ κοντά στο λιπερόπλο στην περιοχή. Να ο Διόπ εδώ στο κοντρόλ. Μπαίνει ο Δέλας στη φάση σε θέση offside, λέει ο βοηθός στο 28. Σταματάει η φάση offside ο Δέλας. Βλέπετε το Δέλα εδώ που θα φύγει μπάλα για την κίνηση του Διόπ σε θέση offside. Πρόβλημα με τον Παπαξεριανό Γιάννη. Έβγαλε το αριστερό παπούτσι, κρατά τον αριστερό αστράγαλο, γι' αυτό και μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Δεν έχει κάνει πάντως κάποια κίνηση προς τον πάγκο ανησυχητική. Ο Μαρίνος Σουζουνίδης καλού κακού είπε στον Στέλιο Ηλιάδη να σηκωθεί και να πάει για προθέρμανση. Ψυκτικό βλέπαμε να βάζει ο γιατρός. Σε αυτή τη φάση για τον μέσο του Ηρακλή και νωρίτερα η κίνηση του Διόπ. Σηκώνεται ο μέσος της ομάδας του Ζουνίδη. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Ηρακλής ΑΕΚ 0-0 σε ένα μάτς με ελάχιστες φάσεις. Διόπ. Σκόκο. Πάλι ο Διόπ για τον Αργεντίνο. Δεν τσίπησε εκεί την μπάλα. Ο Κατσικάς. Για τον Γκαρσία θα πάρει την άδεια να μπει ο Παπαστηριανός και πάλι. Ενώ ο Διόπ φλερτάρει σαφέστατα με την κίτρινη κάρτα. Και όχι πρώτη φορά. Καθώς έπαιξε εδώ. Βλέπετε τραβώντας τον αντίπαλό του. Μετά τον αφήνει. Και αυτό είναι το θέμα των διαμαρτυριών του Ζουνίδη στον τέταρτο. Το ακούς Γιάννη, έτσι είσαι δίπλα. Ακριβώς. Η χαρακτηριστική του φράση είναι του δίνεις δικαίωμα για ένα ακόμη μαρκάρισμα. Από τη στιγμή που δεν του δίνεις τώρα κίτρινη κάρτα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι ο Διόπ πραγματικά φλερτάρει συνεχώς με την κάρτα, δεν μαζεύει το παιχνίδι του. Βάζει χέρια στα μαρκάρισματά του, είναι απρόσεκτος δηλαδή. Ναι Μανολή. Πριν από δύο αγωνιστικές είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα του διαιτητή στο Περιστέρι, στον αγώνα κόντρα στον Ανατρόμητο. Δύο κίτρινες μέσα σε ένα ημίχρονο. Λίγο πιο να ολοκληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό, τότε είχε αποβληθεί. Το κόρνερ για τον Ηρακλή με τον καλό του. Με το αριστερό, τον Πάμπλο Λίμα. Αυτό που έλεγε ο Γιάννης Πάγκος νωρίτερα, πάει και στα κόρνερ και εκτελεί. Χαμηλά ο Ρουγανός, βγάζει ο Ντιό. Παπαστεριανός χαμηλά, out. Δεν ήταν άσχημο σουτ στο 31.
από κάμερα εδώ πίσω από την εστία η φάση. Κοιτάξτε το σούτ του Παπαστεριανού. Ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι. Λιμπερόπουλος καφές. Λιμπερόπουλος με το γόνατο έξυπνα. Γιάχιτς και πάλι για τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Κατσικάς κοντά του. Λίμα. Κορυφαίος νομίζω τώρα στο παιχνίδι. Διόπ. Καράμπελας για τον καφέ. Ο Χωσέμι ήταν εκεί. Άπλωμα του ποδιού και φάουλ. Επικίνδυνα από τον Ντάνι. Πορτογάλος άπλωσε επικίνδυνα το πόδι μπροστά από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Εδώ βέβαια. Το φάουλ για την ΑΕΚ. Οι οδηγίες του Χιμένε, θα άκουσες κάτι συγκεκριμένο Μανώλη? Ναι, είναι προς τον Γιάχιτς στα κόρνερ να μαρκάνει τον Ντάνι. Γιατί μένει ελεύθερος. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Ηρακλή. Γυρίζει και ο Σολτάνη προς τα πίσω. Σκόκκο στο φάουλ στο 33. Με φάλτσο. Έβγαλε ο Χωσέμι. Επιθετικό φάουλ σφύριγμα από τον κύριο Παπά. Βλέπετε εδώ τι γίνεται ακριβώς. Σπροξήματα. Και ένα γνωστό σκηνικό στις διεκδικήσεις αυτά τα στημένα. Ένα παιχνίδι χωρίς χαρακτήρα ως τώρα. Με μια λογική από τον Ηρακλή να εμποδίσει το κέντρο την ΑΕΚ να αναπτυχθεί, να βγει αν μπορεί από τα πλάγια, με την ΑΕΚ να μην είναι επιθετικά δημιουργική, και ενώ εδώ με το Δέλα προσπαθεί να απομακρύνει, ο Ντίο πήρε καλή θέση, είναι πολύ δυνατός, απομάκρυνε. Το γνωστό σκηνικό, πήγε ο Σκόκο αριστερά, ήρθε ο Λεωνάρντο δεξιά, ενώ ο Αραμπατζής πέρασε υπέροχα για τον Ηρακλή και χαμηλά, όμως για μία ακόμη φορά δεν αξιοποιεί την πρώτη του καλή κίνηση. Καφές. Λάθος από τον καφέ, δεν έδωσε στο Λιμπερόπουλο. Λάθη και από τις δύο ομάδες. Να ο Λεωνάρντο πάλι δεξιά. Και αυτή η έλλειψη εμπνεύσεων και ορθόδοξη ανάπτυξη συνεχίζεται για την ΑΕΚ, που σε ελάχιστες, ούτε καν στα δάχτυλα του ενός χεριού περιπτώσεις, έχει μπορέσει να βρεθεί με αξιώσεις κοντά στην εστία του Ελευθερόπουλου. Καφές. Για το Σκόκο, ο Αραμπατζής έχει πάρει καλή θέση, ο Ζωτ με τον Καράμπελα. Έσπρωξε ο Καράμπελας, φάουλ. Οδηγίες από τους δύο προπονητές να μας μεταφέρουν, ρεπόρτερ Γιάννη Πάγκο. Ο Μαρίνος Ζουνιδής με αφορμή την προηγούμενη εκδήλωση επίθεσης του Ηρακλή με τη βαθιά παλιά προς τον Γιάκοπ, που κόπηκε μάλλον εύκολα από την άμυνα της ΑΕΚ, γύρισε προς τον Γκαρσία και του είπε να μεταφέρει και αυτός, εκτός του τον θέλει αρρωγό της συγκεκριμένης οδηγίας, να παίζει πάση, να κυκλοφορεί την μπάλα ο Ηρακλής και να μην βιάζεται να κάνει με γεμίσματα προωθήσεις προς τον Γιάκοπ. Στο πρώτο 15 λεπτό το έκανε αυτό ο Ηρακλής. Από εκεί και πέρα έπαιξε πιο ασυντόνιστα. Εδώ ο Αραμπατζής, ο Ζωτ. Δέλας με τον Πολωνό που γυρίζει πάλι στον Αραμπατζή. Η σέντρα προς την εστία, ο Αραμπατζής, ο άλλος ο Αραμπατζής. Ο Νίκος ένας, ο Γιάννης ο δεύτερος στη φάση. Βγάζει σε κόρνερ. Το κόρνερ για τον Ηρακλή. Νίκος Κερνά, Γιάννης Πίνη ήταν η
προηγούμενη φάση. Πάλι ο Λίμα εκτελεστής. Έβγαλαν επέκτες ΑΕΚ, ο Σκόκο περιμένει για να πάρει το κοντρόλ και έξυπνα κινείται ανάμεσα από δύο. Η τεχνική του τον βοηθάει, παίρνει και το φάουλ. Γκέντζογλου, Γιάχιτς, πολύ έξυπνα περνάει. Σέντρα για το Λεωνάρντο, έχει χάσει το πρώτο χρόνο για να πάρει το κοντρόλ. Γυρίζει στο Σκόκο, πάει για το σούτ, θα το κάνει, out. Στο 36. Ένα δεύτερο σούτ από πλευρά ΑΕΚ. Και το άλλο από το Σκόκο ήταν. Ξαναβλέπετε αυτή τη φορά είναι από πλάγια και πάει μακριά η μπάλα. Στη συνέχεια η μπάλα είναι για τους παίκτες του Χιμένεθ, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την πορεία της μπάλας στο σούτ Αργεντινού. Ψηλά ο Ηρακλής πιέζει εδώ στο πλάγιο να κλέψει μπάλα. Προβληματίζει το Γιάχιτς, ψάχνει ελεύθερο παίκτη. Και κάνει το λάθος, ενώ έχει κάνει και λάθος στην εκτέλεση και αλλάζει η μπάλα, πάει στον Ηρακλή. Σολτάνη για τον Ιάκοπ. Ο Ρουμάνος δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Ο Φάλαδο Βασεριανός στο Λιμπερόπουλο. Μανολάς, Δέλας αλλάζουν την μπάλα. Καράμπελας. Έχει ανέβει ο Ντιόπ και προσφέρεται να πάρει την μπάλα. Εδώ. Έξυπνα για τον Σκόκο. Πολύ ωραία να πείστε τώρα για Κογκέντζογλου για τον Γιάχιτ που χαλάει τα όσα έφτιαξαν οι προηγούμενοι. Και στη συνέχεια κάνει φάουλ ο Καφές. Πέφτει πάνω στον Γκαρσία. Στο 38. Εδώ. Παίρνει μπάλα και πόδια μαζί. Πάντως νωρίτερα είχε παίξει ωραία η ΑΕΚ με Καράμπελα, Ντιόπ, Σκόκο, Γκέντζογλου και ο Γιάχιτς. Γι' αυτό νομίζω ο Μανώλη, αν είδαν καλά, του φώναζε ο Χιμένεθ. Ουσιαστικά. Πιο σίγουρες μπαλιές στο τέλος. Την επίθεση της ΑΕΚ ήταν με καλά. Πιο σίγουρες πάσες. Φτάσαν μέχρι εκεί, πιο σίγουρες πάσες. Και επειδή λίγο πριν έλεγε στο Γιάχιτς ότι θα πρέπει να ανεβαίνει περισσότερο από τα άκρα και να τον καλύπτει ο Λεωνάρντο, όπως έγινε στην προηγούμενη φάση. Νομίζω δεν το κάνει λίγες φορές. Το έχει κάνει. Ανεβαίνει ο Γιάχιτς. Το θέμα είναι η κάλυψη που λες. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ εκεί αιμορραγούσε για ένα μεγάλο διάστημα από τον Γκαρσία και τον Λίμα. Το είχε δύο Χιμένεθ αυτό. Πλέον ο Λεωνάρντο έχει το νου του περισσότερο από το Σκόκο. Βλέπετε πώς πηγαίνει στον χώρο του Λίμα για να ισορροπήσει και τα πράγματα, να μην έχει τέτοια τρύπα η ΑΕΚ. Και αυτό έφερε και αποτέλεσμα. Νωρίτερα σε κάποια τέτοια περίπτωση ο Λίμα θα είχε ανέβει, θα είχε φτάσει κοντά στην περιοχή, θα είχε βγάλει σέντρα. Και ακούμε τον Γιάννη Πάγκο. Μ' αρέσει ο Ζουνιδής τώρα λέει στους παίκτες του να παίξουν περισσότερο με τον σοτ, να μην είναι μονόπλευρη ανάπτυξη, να μπει και η δεξιά πλευρά στο παιχνίδι. Ναι, γιατί βλέπει αυτό ακριβώς, ότι τώρα η ΑΕΚ αντέδρασε σε αυτή την κίνηση που έκανε ο Λίμα και δεν έχει την ευκαιρία ο Ρουγουανός που είχε πριν. Εντάξει, άλλο ένα φάουλο έχουμε στο μάτς, το κερδίζει ο Ηρακλής. Στο 40. Αν ήταν πιο ανοιχτό το πλάνο, θα βλέπατε το Λεωνάρντο. Ακριβώς αυτό που λέγαμε. Έχει το νου του στο Λίμα. Δεν φεύγει καθόλου από τη θέση του. Και νομίζω Μανώλη και πολύ πιο πειθαρχημένα σε αυτό το θέμα από τον Σκόκο που δεν είχε ιδιαίτερη επιμέλεια. Σε σχέση με τα πρώτα λεπτά, ακόμα και σε σχέση με τα πρώτα λεπτά που ήταν και πάλι Λεωνάρντο από την δεξιά πλευρά, τώρα παίζει ακόμα πιο πειθαρχημένα. Εκεί δεν είχε γίνει και αντιληπτό αρχικά νομίζω. Από πλευρά ΑΕΚ. Τελευταίο πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Ηρακλής ΑΕΚ 0-0. Η παρατήρηση του Γιάννη Πάγκου στα ακουστικά μου ενδιαφέρουσα, ότι ήταν χαμηλά εκτελεσμένα τα κόρνερ του Λίμα νωρίτερα. Τώρα πάει ψηλά και δεύτερο δοκάρι η μπάλα και καταλέγει στα δίχτυα. Και ο σκόρερ για τους γηπεδούχους είναι ο Πορτογάλος, ο Ρικάρντο Ντάνι.
1-0. Από πολύ κοντά, και καθώς η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και οι παίκτες ΣΑΕΚ δεν αντέδρασαν μέσα στην περιοχή, αδράνησαν εντελώς. Ο Ντάνι άπλωσε το πόδι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το πρώτο γκολ φέτος για τον Πορτογάλο στο πρωτάθλημα, στο 41. Από το κόρνερ του Λίμα, βλέπετε εδώ πώς γυρίζει την μπάλα με την κεφαλιά ο Κατσικάς που έχει προωθηθεί. Αδρανούν οι παίκτες ΣΑΕΚ, απλώνει κάπως παράξενα το πόδι μαζί με τον Ιάκωμ ο Ντάνι και σκοράρει. Φάνηκε στην αρχή σαν να είναι ο Ιάκωμ ο σκόρερ, αλλά ο Ντάνι, βλέπετε με το δεξί, νικάει τον Ραμπατζή. 1-0 για τον Ηρακλή στο Καθατζόγλιο. Σε μια φάση όπου έκανε τη μισή δουλειά στον γκολ ο αμυντικός της ομάδας του Ηρακλή, ο Γιώργος Κατσικάς, που είχε προωθηθεί και πήρε την κεφαλιά έξυπνα, γύρισε σοφά στη μικρή περιοχή της ΑΕΚ. Ο λόγος στο Γιάννη Πάγκο που πραγματικά Γιάννη έλεγες ότι το κόρνερ τώρα μήπως το κάνει ψηλά ο Λίμα και δικαιώθηκες. Έχω και άλλες εκτελέσεις νωρίτερα ο Ουργουανός. Να δούμε και την προσπάθεια του παικνού της ΑΕΚ. Ναι. Και ακούμε τώρα το συνάδελφό μας. Η παρατήρηση είχε να κάνει με προηγούμενα επεισόδια, ας το πούμε έτσι, με προηγούμενες εκτελέσεις. Για να δούμε τον Διόπ. Το σουτ δεν έφτασε μπάλα στο Λιμπερόπουλο. Από το 41 το 1-0 για τον Ηρακλή. Φάουλ από τον Γκαρσία στον Καφέ. Κίτρινη για το μέσο του Ηρακλή. Λογικά επειδή κλώτσε και την μπάλα στη συνέχεια. Σκόκο. Σκόκο στην εκτέλεση. Ο Ιάκωμ σε ρόλο center back εκεί. Λεωνάρντο. Χαμηλά για τον Καφέ. Περνάει μπάλα για τον Γκέντζογλου. Ο διαιτητής έδωσε φάουλ χωρίς υπόδειξη του βοηθού στο 43. Για χέρι του Λιμπερόπουλου. Λιμπερόπουλος διαμαρτύρεται καθώς θεωρεί ότι η μπάλα τον βρίσκει στο στήθος. Για να δούμε. Νομίζω τον βρίσκει στο χέρι μπαλά. Ναι, ναι. Και φαίνεται να κάνει και κίνηση. Έχει πρόθεση. Δεν είναι ακούσιο δηλαδή. Υπάρχει φάουλ. Σωστό σφύριγμα από το διαιτητή στο 43. 1-0 στο Καθατζόγλιο. Σε ένα μάτσι που λέγαμε δεν είχε χαρακτήρα, δεν είχε ιδιαίτερες φάσεις. Η ΑΕΚ σίγουρα δεν είχε ορθόδοξη ανάπτυξη. Ο Ηρακλής προσπαθούσε από τα πλάγια να βγει με τις έντρες του Λίμα ή την κινητικότητα του Σολτάνη και τελικά από ένα κόρνερ που κέρδισε έφτασε στον γκολ με την κεφαλιά πάσα εδώ του Κατσικά και το γύρισμα με το δεξί, την προβολή καλύτερα με το δεξί από τον Ρικάρντο Ντάνι, τον έναν από τους μέσους της ομάδας. Σολτάνη για τον Ζοτ, πολύ έξυπνα. Σέντρα του Πολωνού, κόντρα, κόρνερ. Και να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη Πάγκο. Ναι, είχε να κάνει η παρατήρηση με το τρόπο πώς εκτελεί ο Λίμα τα κόρνερ. Ναι, ακριβώς. Και με προωθημένο τον Κατσικά, όπως και τώρα προωθείται, δεν υπήρχε λογική στο να ήταν χαμηλά στο πρώτο κάρι. Δεν ήταν δηλαδή κάποια κομπίνα, κάποιο σχέδιο. Ναι. Απλώς ήταν κακώς εκτελεσμένα τα προηγούμενα κόρνερ από το Λίμα. Το τρίτο στη σειρά που εκτέλεσε από εκεί ο Ρουγουάνος πήγε εκεί που έπρεπε για να συνεχιστεί η φάση. Και αυτό είναι το τέταρτο τώρα. Εδώ οι φυσιογνωμίες στο γήπεδο, τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, σέντρα με φάλτσα, ο Αραμπατζής προσπάθησε να διώξει με το αριστερό, ο Χιμένε Θόρθιος Μανώλη, δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι προσπαθεί να μεταφέρει ο Ισπανός, εκνευρισμένος πάντως είναι. Εκνευρίστηκε από την προηγούμενη φάση, τώρα ήταν πλάτη προς εμάς και δεν μπορούσα να ακούσω τι είπε ακριβώς. Εννοείς αλλά από τη φάση, φάση του γκολ. Όχι, μάλλον για τη συγκεκριμένη φάση και τον τρόπο που αντέδρασαν οι αμυντικοί του, παρά το γεγονός ότι η μπάλα πήγε out. Απομακρύνει ο Πάμπλο Λίμα, διώχνει Μανολάς, κατεβάζει ο Βαστεριανός. Ο Ντιόπ φλέρταρε με την κάρτα και τελικά δεν θα την γλιτώσει. Στο 45. Επιρρεπής σε αντικανονικά μαρκαρίσματα. Απρόσεκτος ο Ντιόπ. Εμείς να βλέπουμε πώς προηγείται ο Ηρακλής με αυτή την κεφαλιά πάσα από τον Κατσικά. Και αυτό το ωραίο πλάνο εδώ. Για να δούμε στη συνέχεια τον Ηρακλή που έχει κερδίσει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Διόπ. Ενώ να ακούσουμε τον Μανώλη Βιατζάκη, έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Ο Ισμαήλ Μπλάνκο είναι ο πρώτος παίκτης που παίρνει οδηγία για να σηκωθεί για προθέρμανση. Μάλιστα. Ίσως γίνει κάποια κίνηση με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
Λίμα στο σούτ, βολίδα. Καταπληκτικό σούτ από 35 τουλάχιστον μέτρα. Υπέροχα χτυπήματα της μπάλας με το αριστερό. Κοιτάξτε πώς πάει η μπάλα με φάλτσα προς την εστία. Σαφέστατα ο παίκτης του αγώνας τώρα, ο Πάμπλο Λίμα. Και ολοκληρώνει ο Μανώλης Βεγιατζάκης. Λογικά, Μανώλη, από τη στιγμή που σηκώνει μόνο αυτόν για ζέσταμα, είναι φανερό ότι θέλει να τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο τον Μπλανκό ο Χιμενέθ. Θα δούμε, γιατί συνήθως σηκώνει παίκτες, δεν σηκώνει κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Τέλειωσε τώρα το ημίχρονο. Θα δούμε αν θα είναι η πρώτη του κίνηση ο Αργεντινός. Οπότε θα έχουμε ένα θέμα να περιμένουμε για το δεύτερο ημίχρονο εκτός από τα υπόλοιπα αγωνιστικά και το αν ο Χιμένεθ θα αλλάξει την εικόνα της ομάδας του ρίχνοντας τον Μπλανκό στο παιχνίδι. Ηρακλής ΑΕΚ 1-0 από το 41 με τον γκολ του Πορτογάλου μέσω του Ρικάρντο Ντάνι. Μετά από το κόρνερ του Λίμα και τη κεφαλιά πάσα του αμυντικού του Κατσικά. Σε ένα παιχνίδι που ως τώρα έχει τον Ηρακλή με σαφή φιλοσοφία στο κέντρο να εμποδίσει την ανάπτυξη ΑΕΚ και το έχει καταφέρει. Με την ΑΕΚ χωρίς εμπνεύσεις στην επίθεση και τελικά σε μια αδράνεια της άμυνάς της δεχόμενη τον γκολ από τους γηπεδούς. Εδώ ο σκόρερ. Ξαναβλέπουμε τον γκολ του για να κλείσουμε με τις εικόνες αυτές από το πρώτο ημίχρονο και να δώσουμε ραντεβού σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Επιστρέφουμε στο Καθατζόγλιο. Ηρακλής ΑΕΚ 1-0 από 41 με τον γκολ του Ρικάρντο Ντάνι στο μάτς. Με την προβολή αυτή μπροστά από την εστία του Ραμπατζή μετά το κόρνερ που είχε κερδίσει η ομάδα του. Η ΑΕΚ με νέο πρόσωπο τον Ισμαήλ Μπλάνκο στο δεύτερο ημίχρονο. Όσοι ξαναβλέπετε τον γκολ του αγώνα εδώ με τον Ντάνι και ενώ έχει προσπαθήσει και ο Γιάκοπ να γυρίσει με το αριστερό. Και θα μας εξηγήσει τώρα ο Μανώλης Βογιατζάκης τι σκέφτεται να κάνει ο Χιμένεθ βάζοντας τον Μπλάνκο στο μάτς και ποιον βγάζει βέβαια, Μανώλη. Ο παίκτης που περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για το δεύτερο ημίχρονο είναι ο Ντιόπ, ο οποίος όπως λέγαμε και στο πρώτο δέχτηκε την κίτρινη κάρτα, ήταν επίφοβος με τα φάουλ που έκανε για να δει και δεύτερη. Ουσιαστικά τώρα το σύστημα θα γίνει 4-2-3-1 με δύο αμυντικά χαφ, τον Καφέ και τον Γκέντσογλου, τριάδα μπροστά, στον άξονα ο Λιμπερόπουλος, δεξιά-αριστερά ο Λεωνάρδο με τον Σκόκο θα αλλάζουν και θέσεις και στην κορυφή ο Ισμαήλ Μπλάνκο. Είναι ένα σύστημα το οποίο έπαιξε ο Χιμένεθ μετά το 60 λεπτό και κόντρα στην Ζενίτ πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Πέμπτη. Η ΑΕΚ έγινε αρκετά πιο απειλητική από εκείνο το σημείο και μετά. Το δοκιμάζει και σήμερα ο Χιμένεθ από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Μάλιστα. Και ενώ θυμίζουμε ότι ο Τζιμπούρ που είναι στον πάγκο έχει κάνει μόνο μια προπόνηση και δεν έχει τη δυνατότητα βεβαίως να παίξει ολόκληρο μάτς. Και αν φαντάζομαι Μανώλη τον χρειαστεί για ένα διάστημα, τον έχει και αυτόν στα υπόψη. Έκανε προθέρμανση ο Τζιμπούρ πριν την αναμέτρηση σε πιο έντονους ρυθμούς από τους συμπαίκτες του. Έδειξε ότι είναι εντάξει. Τώρα εξαρτάται και από τον Μανώλο Χιμένο, θα αν θελήσει και αναλόγως βέβαια από την εξέλιξη του αγώνα, αν θελήσει να τον περάσει στο παιχνίδι. Ξεχνάμε ότι έλειψε 35 μέρες από τα γήπεδα ο Τζιμπούρ. Είναι και αυτό ένα διάστημα που θέλει και την επαναφορά σε ένα σωστό ρυθμό για να μπει να παίξει 90 λεπτά ο παίκτης. Να ακούσουμε τον Γιάννη Πάγκο. Γιάννη. Ο Μαρίνος Σουρνίδης δεν κάνει κάποια αλλαγή στο αρχικό του σχήμα. Απλώς έχουν σηκωθεί για προθέρμανση ο Ηλιάδης, ο Σίσιτς και ο Μάρα. Ίδια δεκάδα για την ομάδα του Ζουνίδη που έφτασε στον γκολ στο 41 χωρίς να έχει παίξει σπουδαία μπάλα, αλλά στο χώρο του κέντρου να έχει λειτουργήσει καλά ανασταλτικά, μη επιτρέποντας στην ΑΕΚ να κάνει παιχνίδι. Η ΑΕΚ που με τον Χιμένεθ πλέον να βλέπει τα προβλήματα στην παρουσία της ομάδας στο πρώτο μέρος, έχει τον Μπλάνκο ως νέο πρόσωπο και μια ριζική αλλαγή τακτικής στο δεύτερο ημίχρονο. Αντί του Ντιόπ, επαναλαμβάνουμε, ο Ισμαήλ Μπλάνκο. Καφές, Γιάχιτς. Προσπαθεί ο Πάμπλο Λίμα και συνέχεια ο Γκαρσία να απομακρύνει την μπάλα. Η ΑΕΚ ξεκινάει με το Σκόκο αριστερά και το Λεωνάρντο δεξιά. Όπως και στο πρώτο ημίχρονο σε αυτή τη γνωστή εναλλαγή των παικτών που βλέπουμε σε κάθε αγώνα της ομάδας του Χιμένεθ. Όπως και επί Μπάγκερ βέβαια γινόταν αυτό, κατά κόρο. Δεν φτάνει μπάλα στο Ζωτ. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ έχει την απώλεια του Μάκου στο σημερινό μάτς που είναι τιμωρημένος εκτός αποστολής. Πήρε ο Σκόκο, άπλωσε το πόδι, υπάρχει φάουλ για τον Ηρακλή στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης. Ο Νάτσο Σκόκο έκανε δύο σούτ στη προσπάθεια της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος να φτάσει προς την εστία χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Χωσέμι. Ο Ισπανός γεμίζει
προς την περιοχή της ΑΕΚ. Δέλλας, Λιμπερόπουλος, φάουλ. Το σκόρερ του αγώνα, τον Ντάνι. Θυμίζουμε ότι παίζει δίπλα στον Παπασταριανό, το ένα από τα δύο αμυντικά χαφ της ομάδας. Στο 4-2-3-1 από πλευράς Ουζονίδη. Γκέντζογλου, πήρε από τον Λεωνάρντο. Σκόκο. Η κίνηση του Μπλάνκο πέρασε μπάλα και τον Λιμπερόπουλο που μάλλον εφηδιάστηκε. Ιάκομπ αφήνει στο Σολτάνη. Να ακούσουμε τον Μανώλη Βιατζάκη. Τζιμπούρ, Μπέρνς και Λαγός είναι οι τρεις επόμενοι παίκτες που έχει ζηκώσει ο Μανώλη Χιμένεθ για προθέρμανση. Ιάκομπ. Φαντάζομαι Μανώλη ήταν δεδομένο ότι παίρνοντας τον Τζιμπούρ την αποστολή και με την ποιότητα που έχει στην επίθεση ο Τζιμπούρ θα τον χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα. Φαντάζομαι ότι ο ίδιος ο Χιμένεθ θα θέλει να πάει έτσι το παιχνίδι που να μην χρειαστεί, αλλά θα δούμε αναλόγως το τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Στο 48 είμαστε. Παύλο Λίμα. Τα χτυπήματα της μπάλας του Ουρουγουανού είναι από τα εντυπωσιακότερα στοιχεία του μάτς σήμερα. Και οι σέντρες του και το σουτ που έκανε κάποια στιγμή και τα κόρνερ που είχε εκτελέσει. Σολτάνη. Περνάει, όχι όμως από τον Δέλα. Καφές. Μπλάνκο. Λιμπερόπουλος. Φάουλ. Χωσέμι τον σταμάτησε την κανονικά. Είχε περάσει την μπάλα. Μια ωραία ενέργεια, σήκωσε ψηλά, γλυκά την μπάλα. Δεν έχει εκτελεστεί κανονικά το φάουλ, πρέπει να σταθεί η μπάλα. Εν κινήσει εκτέλεσαν. Γκέντζογλου. Λεωνάρντο. Σουτ με φάλτσα. Φεύγει αρχικά η μπάλα από τα χέρια του Ελευθερόπουλου, τη μαζεύει 49. Ενώ καραδοκούσε ο Μπλάνκο. Είχε κινηθεί ο Καράμπελας στην πάσα του Γκέντζογλου νωρίτερα. Και τράβηξε παίκτη πάνω του. Λεωνάρντο υποφελήθηκε, πήρε καλή θέση. Ο Χιμένεθ θέλει να δει άλλο πρόσωπο από την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το μετριότατο προφίλ του πρώτου μέρους. Καράμπελας. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο κέντρο. Ο Λεωνάρντο πήγε να βγει σαν αριστερό εξτρέμ. Εκεί κοντά του ήταν και ο Λιμπερόπουλος. Καθυστέρησε ο Καράμπελας για να βρει την καλύτερη λύση. Τελικά κέρδισε πλάγιο. Μανολάς. Γκέντζογλου. Γυρίζει μπάλα η ΑΕΚ. Έχει χώρο ο Δέλλας. Τον εκμεταλλεύεται. Βρίσκει τον Καράμπελα. Μπαλιά για τον Μπλάνκο. Κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα στο Λεωνάρντο. Το σουτ. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Καλή στιγμή. Κόρνερ στο 50 με την επέμβαση του Ελευθερόπουλου στην αριστερή του πλευρά. Στο σουτ του Λεωνάρντο. Γύρισε ωραία την μπάλα η ΑΕΚ. Κεφαλιά έγινε από το Χωσέμι και έφτασε στον Λεωνάρντο. Το 1-0 παραμένει στο 6ο λεπτό της επανάληψης. Κεφαλιά στη συνέχεια out από το Μανολά στο corner που είχε κερδίσει η ΑΕΚ. Που θυμίζουμε παίζει χωρίς τον Διό πλέον με δύο αμυντικά χαφ. Καφέ Γκέντζογλου, το Λιμπερόπουλο στον άξονα πίσω από τον Μπλάνκο. Δεξιά το Λεωνάρντο, αριστερά τον Σκόκο. Υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ηρακλή στη μεσαία γραμμή, νομίζω είναι ο Γκαρσία, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια των παικτών του. Ο Αργεντίνος είναι ακόμη πεσμένος. Και ο διαιτητής δεν σταματά το παιχνίδι. Χιμένεθ μάλιστα θεωρεί ότι ο αντίπαλος παίκτης έχει κάνει θέατρο και δεν υποχρεούται να σταματήσει το μάτς ο διαιτητής. Και μάλιστα βλέπετε πώς εκτραχύνεται η κατάσταση καθώς και οι παίκτες ΑΕΚ τα βάζουμε τον διαιτητή. Θεωρώντας ότι έχει κάνει θέατρο ο αντίπαλός τους, εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μπορεί να το κρίνει κανείς, αν δεν κρίνει ο γιατρός καταρχήν. Υπάρχει και κίτρινη κάρτα, θα μας εξηγήσει ο Μανώλης Βιατζάκης, τον καφέ.
για όλα αυτά που έχουν γίνει. Από μια φάση όπου έπεσε ο Γκαρσία στο τερέν, όχι Μένεθ είναι εκνευρισμένος ακόμη, πιστεύοντας ότι έχουν... για να ακούσουμε καλύτερα τους ρεπόρτερ. Ο Μανώλος Βιρατζάκης έχει το λόγο. Ο Μανώλο Χιμένεθ διαμαρτύρεται ότι οι παίκτες του Ηρακλή έπαιξαν με την μπάλα πριν, δεν έβγαλαν την μπάλα εκτός για να δώσουν έτσι, να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον συμπαίκτη τους και στη συνέχεια είχαν την απέτηση οι άνθρωποι του Ηρακλή να βγει η μπάλα έξω. Μάλιστα. Από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ενώ θεωρεί ότι επειδή έβλεπε τον παίκτη από τη λέει, ότι σήκωσε το κεφάλι του και είδε ότι συνεχιζόταν το παιχνίδι και γι' αυτό παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Με λίγα λόγια, ότι έκανε θέατρο ο Γκαρσία, θεωρεί ο Χιμένεθ. Γι' αυτό και όλη η ένταση που ακολούθησε, βλέπετε πώς έχει εκφραστεί όλο αυτό το διάστημα. Σχεδόν ηρωνικά ο Χιμένεθ απέναντι στη φάση. Ο Γκαρσία, του μεταξύ, είδαμε το replay ότι χτύπησε σε μια διεκδίκηση στον αέρα όταν σηκώθηκε ο Γκέντζογκ να πάρει την κεφαλιά. Τον βρήκε στο κεφάλι και από εκεί πέρα είχαμε όλα όσα είδατε. Με το παιχνίδι να διακόπτεται τελικά από τον Παπά και να έχει δείξει ο διαιτητής κίτρινη κάρτα στο Παντελή Καφέ. Λεωνάρντο χαμηλά πάνω στον Ντάνι. Στη συνέχεια ο Βραζιλιάνος και πάλι για τον Γιάχιτς. Γυρίζει μπάλα η ΑΕΚ που είναι σαφές ότι έχει βγει στο δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώντας ότι πρέπει να δώσει από την αρχή το στίγμα της να πάει για την ισοφάριση. Να φτάσει ένα γρήγορο γκολ. Η παλιά του Δέλα. Ο Λιμπερόπουλος δεν μπόρεσε να πάρει την θέση που θα ήθελε για να πιάσει ίσως ένα γυριστό. Εδώ ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Από την παλιά του Δέλα χάνει την ισορροπία του, πέφτει. Ο τέταρτος κάτι λέει Γιάννη Πάγκο σε δίπλα, δεν ξέρω αν έχει συνέχεια αυτή η ιστορία που είδαμε νωρίτερα. Ναι, από την ένταση των προηγούμενων λεπτών μένουν έτσι κάποια κύματα που σβήνουν σιγά σιγά και ο τέταρτος λέει τους ανθρώπους του Ηρακλή να μην σηκώνεστε, οι άνθρωποι του Ηρακλή του λένε να το πει αυτή τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Μάλιστα, για να ερεμήσουν τα πνεύματα. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά από το Θανάση Γιάχο, τον είδα τον τέταρτο, τυχείο, το διαιτητή που σημείωνε και τα τεκτενόμενα. Προφανέστατα την κάρτα στον καφέ. Ο Λιμπερόπουλος δεν μπόρεσε να περάσει, έκανε φάλου συνέχεια. Εδώ με τον Τάνι και ο Χιμένεθ κάποιον φωνάζει. Το Τζιμπούρ, μάλιστα. Η ώρα το Τζιμπούρ. Λέγαμε ότι αργά ή γρήγορα θα τον χρειαστεί ο Χιμένεθ. Τον είχε πάρει στην αποστολή με μια προπόνηση μόνο. Η ποιότητά του είναι απαραίτητη, του Ισπανού. Τη ομάδα του βέβαια πάρα πολλά. Ο Γιάκομ σε μια σέντρα εδώ με φάλτσα βγαίνει. Ο Ραμπατζής μπερδεύεται με τον Μανολά. Και απομακρύνει ο Γκέντζογλου για να φύγει ο κίνδυνος μπροστά από την εστία της ΑΕΚ στο 55. Ο Ραμπατζής βγήκε στη σέντρα του Γιάκομ, δεν συγκράτησε την μπάλα. Γκαρσία. Το πλάγιο από τον Λεωνάρντο. Σε λίγο ο Τζιμπούρ στο μάτς, ξαναβλέπουμε τη φάση με τη σέντρα του Γιάκομ και την έξοδο του Ραμπατζή εδώ. Μπερδεύεται, φεύγει η μπάλα τα χέρια του. Και απομακρύνει ο Γκέντζογλου. Δέλας. Σηκώνει ο Ντάνι την μπάλα, ο Γιάκομ εμποδίζεται έξυπνα από τον Μανολά. Καραμπατζής, φεύγει από το σκόκο. Παπαστεριανός, Γκαρσία. Παλιά του Παπαστεριανού, χωρίς νόημα. Μόλις περάσαμε το δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΚ με νέο σχήμα στο δεύτερο ημιχρόνο με τον Πλάκο στην εντεκάδα και σε λίγο και τον Τζιμπούρ, τον πρωταγωνιστή του περσινού παιχνιδιού. Σκόρερ αλλά και μοιραίο για την ΑΕΚ στο 1-1 του περσινού πρωταθλήματος. Πάμπλο Λίμα προλαβαίνει. Αλλάζει τελώς το παιχνίδι. Σολτάνη, κανένα πρόβλημα για τον Ραμπατζή. Ενδιαφέρον έχει Μανώλη και εσύ νομίζω περιμένεις να δεις τώρα τις κινήσεις του Χιμένεθ, ποιον θέλει να βγάλει για να ρίξει το μάτς τον ναι. Τζιμπούρ. Ακόμα δεν έχει ενημερώσει πάντως τους συνεργάτες του, ίσως είναι ο Λιμπερόπουλος για να παίξει με 4-4-2, να παίξει με ναι, δύο επιθετικούς. Ναι, Τζιμπούρ Μπλάνκο λέει. Θα δούμε. Ή και με το ίδιο σύστημα βέβαια, θα δούμε σε λίγο. Να ο Μπλάνκο, Γκέντζογλου, μόνο ο Γιάκομ μπροστά για τον Ηρακλή, όλοι οι άλλοι σε χώρους να μπορέσουν να κλείσουν εκεί. Για τους παιδιούς ΑΕΚ όμως βρίσκουν τον τρόπο και πάνε για τον γκολ και δεν μπορούν με τον Λιμπερόπουλο να φτάσουν στην ισοφάριση στο 57.
Φοβερή ευκαιρία από τα δύο μέτρα για τον Νίκο Λιμπερόπουλο απέναντι τον Ελευθερόπουλο. Που απαντά στην κεφαλιά του παίκτη ΣΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ την κεφαλιά από τα δύο μέτρα. Πρέπει να βρίσκει ίσα ίσα ο Ελευθερόπουλος με τα ακροδάχτυλα. Το γυριστό στη συνέχεια από τον Μανολά. Στο 57 όλα αυτά. Με την ΑΕΚ να φτάνει κοντά στο 1-1. Η ευκαιρία του αγώνα για την ΑΕΚ. Με το Λιμπερόπουλο στη φάση όπου καλύπτεται από ό,τι βλέπετε η γραμμή εδώ μας δείχνει και παίκτη δίπλα του άλλωστε και στη συνέχεια βλέπετε πράγματι με το αριστερό χέρι ο Ελευθερόπουλος βρίσκει ελάχιστα την μπάλα. Καταπληκτική αντίδραση έτσι όπως έπεφτε μάλιστα ο γκολκίπερ του Ηρακλή και σώζει την ομάδα του. Ο λόγος στο Γιάννη Πάγκο. Ουρλιάζει ο Μαρίνος Σουζουνίδης γιατί δύο σερή φάσεις, μία ο Λιμπερόπουλος μόνος και στη συνέχεια ο Μανολάς με το γυριστό. Ήτανε μόνοι τους, δεν δέχτηκαν καμία πίεση. Σηκώθηκε, πετάχτηκε από τον πάγκο και ουρλιάζει προς τους παίκτες του Ηρακλή να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Ρεπορτάζ από τον Μανώλη Γατζάκη, λέγαμε τον Λιμπερόπουλο, τελικά επιβεβαίωσε Μανώλη. Ο Λιμπερόπουλος είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσει εκτός. Για να δούμε τη φάση που έκανε λάθος ο Γκέντζογλου. 2-0. Ο Παπαστεριανός νικάει τον Αραμπατζή μετά την απώλεια της μπάλας από τον Γκέντζογλου στη μεσαία γραμμή και έκανε λάθος σοβαρό παίκτη της ΑΕΚ στο 58. Ο Παπαστεριανός σημάδεψε την αριστερή γωνία ψηλά του Αραμπατζή και την ώρα που η ΑΕΚ φόρτσαρε είχε ανεβάσει την απόδοσή της και φτάσει κοντά στο 1-1 δέχεται μαχαιριά από τον Παπαστεριανό. Πανηγυρισμοί έξαλλοι, εδώ ο νεαρός. Πρώτο γκολ και για αυτό στο πρωτάθλημα. Κοιτάξτε πώς έχει χάσει την μπάλα εκεί. Ο Γκέντσογλου παίρνει ο Παπαστεριανός. Βλέπει τον Αραμπατζή λίγο πιο μπροστά από την αιστεία του, καθώς και αυτός δεν ήταν προετοιμασμένος για την εξέλιξη της φάσης. Εδώ από το λάθος του Γκέντσογλου γίνεται το 2-0 για τον Ηρακλή. Γκέντζογλου στη συνέχεια παρηγόρητος, είχε κατεβάσει το κεφάλι κάτω. Τα ατομικά λάθη στοιχίζουν σε μια ομάδα. Η κίτρινη βγήκε για τον Παπαστεριανό που έβγαλε τη φανέλα, δικαιολογημένα. Στον πανηγυρισμό. Και εδώ ο σκόρερ, κάποτε πες μας Γιάννη. Παίρνοντας, ενώ τώρα γίνεται η αλλαγή. Ναι, ναι, να ακούσουμε καλύτερα τον Μανώλη, τον Βογιατζάκη. Λοιπόν, ο Μανώλη Χιμένεθ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των ποδοσφαιριστών του Ηρακλή άλλαξε την γνώμη του για τον παίκτη που θα περάσει εκτός αγώνα και ενώ έχει δηλώσει το νούμερο 33 τον Λιμπερόπουλο, άλλαξε τελευταία στιγμή και ο Νάτσο Σκόκο είναι αυτός ο οποίος περνάει εκτός, μένει με το ίδιο σύστημα από ό,τι βλέπω η ΑΕΚ, πάει δεξιά ο Μπλάνκο και στην κορυφή πλέον ο Ράφικ Τσιμπούρ με τον Λιμπερόπουλο πίσω του και τον Λεωνάρντο αριστερά. 2-0 στο μάτς πριν από λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή, για τον οποίο ο σκόρερ έχει και μια ωραία ιστορία παλιότερα. Θύμισε μας Γιάννη. Ναι, παίρνοντας αφορμή από το πολύ όμορφο γκολ του Μανώλη Παπαστεριανού, απλώς να θυμίσουμε ότι ένα δικό του γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο Παγκριτή, ο Εργοτέλης Ηρακλής, είχε ανακηρυχθεί το καλύτερο γκολ εκείνης της αγωνιστικής περίοδου. Σωστά. Μπλάνκο. Τα κουνάκι για τον Μανολά που έχει βγει μπροστά. Αφήνει για τον Γκέντζογλου. Στην προσπάθεια να αντιδράσει, κόρνερ από τον Ρικάρντο Ντάνι στο 60. Η ΑΕΚ είχε φτάσει ένα λεπτό νωρίτερα κοντά στο 1-1, μια ανάσα από το 1-1 με τον Λιμπερόπουλο από τα δύο μέτρα να κάνει την κεφαλιά και να διώχνει ο Ελευθερόπουλος και δέχτηκε τον κόλ αμέσως μετά με το σουτ του, του Παπαστεριανού που πήρε την μπάλα από τον Γκέντζογλου και κάρφωσε τον Αραμπατζή. Κόρνερ για την ΑΕΚ. Τρέχει τώρα με δύο γκολ στην πλάτη και θέλει να αντιδράσει. Είχε τη δυναμική νωρίτερα να σκοράρει. Είχε ανεβάσει το παιχνίδι της και καλή απόδοση. Εδώ το σουτ. Υπέροχο σουτ από τον Γιάχιτς. Κόρνερ στο 61. Εδώ ο Ελευθερόπουλος στη φάση του Λιμπερόπουλου. Ακριβώς πριν τον γκολ του Ηρακλή. Η μοναδική ευκαιρία για την ΑΕΚ να φτάσει στο 1-1. Και άξιζε να την ξαναδούμε. Και στη συνέχεια πριν από λίγα δευτερόλεπτα η βολίδα του Γιάχιτς και το νέο κόρνερ για την ΑΕΚ. Έχει σαφέστατα πολύ μεγαλύτερη ποιότητα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο του. Πρώτο δοκάρι το κόρνερ. Χωσέμι βγάζει και πάλι σε κόρνερ.
Σε λίγο θα κάνει αλλαγές ή αλλαγή και ο Ουζουνίδης, θα τα πούμε με τον Γιάννη Πάγκο μετά το corner στο 62. Κεφαλιά out από το Λιμπερόπουλο. Εδώ έβαλε το σώμα έξυπνα. Βεβαίως υπάρχει και η απογοήτευση από την ευκαιρία νωρίτερα που έχασε ο Λιμπερόπουλος για τον ίδιο. Κοιτάξτε τη βολίδα του Γιάχιτς πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Πώς πέρασε η μπάλα πάνω από τα δοκάρια και η κεφαλιά του Λιμπερόπουλου. Έχουμε πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πολύ πιο ωραίο το μάτς από το πρώτο μέρος. Και ακούμε τον Γιάννη Πάγκο τι σκέφτεται να κάνει ο Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης έχει φωνάξει κοντά του τον Στέλιο Λιάδη, ο οποίος ετοιμάζεται, του δίνει οδηγίες. Σε λίγο θα μάθουμε ποιο τη θέση θα πέρασε την δεκάδα. Κεφαλιά του Γιάκοπ Γκαρσία. Σολτάνη. Γιάκοπ σε θέση offside. Υπόδειξη του βοηθού, σταμάτησε η φάση στο 63. Ο Ηρακλής χωρίς να έχει πιάσει καμιά σπουδαία απόδοση, σε δύο κέρυες στιγμές έχει βάλει δύο γκολ και προηγείται στο μάτς. Έχει την αποτελεσματικότητα η οποία λείπει από την ΑΕΚ. Ο Σολτάν θα φύγει από το μάτς και θα μπει σε λίγο ο Ηλιάδης, ενώ υπάρχει φάουλ για την ΑΕΚ από το Χωσέμι, το Ισπανός. Και ακούμε πάλι, έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Γιάννη Πάγκο. Οι οδηγίες προς τον Στέλιο Ηλιάδη είναι να πιέζει ψηλά, δεν γυρίζουμε πίσω, δεν χάνουμε τα μέτρα στο γήπεδο, πιέζουμε ψηλά, του είπε ο Μαρίνος Ζουνίδης, και προφανώς αυτός είναι ο λόγος που βγάζει εκτός τον Σολτάνη, που δείχνει λίγο κουρασμένος και δεν έχει την πίεση ψηλά που θέλει ο Ζουνίδης. Καράμπελας και Λεωνάρντο στην μπάλα. Εδώ και λίγα λεπτά ο Τζιμπούρ στο παιχνίδι. Καράμπελα στη σέντρα. Κεφαλιά, πάσα, δεν πέρασε η μπάλα. Στην φάση του καφέ ο Δέλας. Τζιμπούρ, πλάγια. Γυρίζει προς την καρδιά της άμυνας ο Χωσέμι. Έχει πάρει καλή θέση ο Λίμα με το Δέλα. Καταπληκτικά ο Δέλας εδώ. Τζιμπούρ με το αριστερό. Κόρνερ από τον Ντάνι. Νομίζω ότι το μάτς είναι πλέον πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει φάσεις κάθε λίγο και λιγάκι. Έχει την προσπάθεια της ΑΕΚ να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Την αγωνιώδη προσπάθεια των παικτών του Ηρακλή να κρατήσουν πίσω, να μην δεχθούν γκολ τώρα που έβαλαν το δεύτερο. Λεωνάρντο. Κεφαλιά το Χωσέ προς τα πίσω μάλιστα. Ο Μανολάς την κεφαλιά. Ο Λιμπερόπουλος προσπαθεί και έχει δεχθεί και μάλιστα ένα τράβηγμα εκεί. Στη συνέχεια παίζεται, λέει, σε μια κίνηση του καφέ ο κύριος Παπάς, 65. Ο Ηλιάδης ετοιμάζεται να μπει στο μάστερ στο Σολτάνη. Εδώ βλέπετε περνάει την μπάλα ο Πίτου Γκαρσία. Δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο ανάμεσα στους δύο παίκτες. Και τα λέει ο Παπάς με τον αρχηγό της ΑΕΚ, του Παντελή Καφέ. Αλλαγή λοιπόν για τον Ηρακλή. Ακούσατε νωρίτερα τον Γιάννη Πάγκο να τονίζει ότι ο Ζουνίδης θέλει από τον Ηλιάδη να πιέσει ψηλά την ΑΕΚ στο χώρο που προσπαθεί να κάνει παιχνίδι η ομάδα του Χιμένεθ. Σε σχέση με τον Σολτάνη που η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε καλά, ελάχιστα όμως λεπτά προσέφερε κάτι το ιδιαίτερο, από εκεί πέρα δεν βοήθησε την ομάδα του. Και νομίζω ότι είναι μια λογική αλλαγή αυτή του Ζουνίδη. Τα κουνάκι του Τζιμπούρ, Λιμπερόπουλος. Η σέντρα για τον Μπλάνκο δεν περνάει από το Χωσέμι. Ηλιάδης στην πρώτη επαφή. Ένα σουτ χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις από τον Καράμπελα με το δεξί. Έχουμε ρεπορτάζ και από τους δύο παγκούς. Γιάννη Πάγκο καταρχήν. Ο Ντάνι μένει μπροστά στους κεντρικούς αμυντικούς. Και μπροστά από τον Ντάνι θα είναι ο Παπαστεριανός με τον Ηλιάδη. Άρα μένει... πάει σε μια τριάδα στη μεσαγραμμή αντί για δύο αμυντικά χαφ. Με έναν λίγο πιο πίσω. Και από την άλλη πλευρά Μανώλη Βιατζάκη. Η τελευταία οδηγία του Χιμένεθ ήταν προς τον Κέντζογλου να παίζει πιο μπροστά από τον προσωπικό του αντίπαλο. Ώστε να παίρνει αυτό στην πρώτη μπάλα. Ο Ζωτ, ο Ηλιάδης, ο Αραμπατζής, πελαγοδρομή εκεί ο Λεωνάρντο ανάμεσα από τρεις παίκτες και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Βοηθάει ο Καράμπελα στην ομάδα του και βγάζει σε πλάγιο. Ηρακλής με δύο γκολ. Στο 41 του Ντάνι, στο 58 του Παπαστεριανού.
προηγείται τη ΑΕΚ, που μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο μήχρονο, θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει και στη συνέχεια από ένα δικό της λάθος βρέθηκε με δεύτερο γκολ στην πλάτη. Καράμπελας. Λεωνάρντο πήρε το Λιμπερόπουλο, βγάζει μια καταπληκτική παλιά για τον Μπλάνκο. Παλιά 50 μέτρων. Η μπάλα για τον Λιμπερόπουλο μπαίνει στη φάση και προσπαθεί να πάρει μπάλα χωρίς να τα καταφέρνει. Ο Γιάχιτς έκοψε ο Ντάνι στο 67. Εντάξει, εδώ το πόδι του Ντάνι βρίσκει μπάλα. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Δέλας δεν βρήκε στον αέρα, ο Ζωτ, Πολωνός για τον Γιάκομπ. Ο Ζωτ, Γιάννη, στο Γιάννη Πάγκο μιλάω, από ένα σημείο και έπειτα σαν να μην υπάρχει στο μάτς, είναι εκεί πάνω στη γραμμή, θέλει να παίξει το ρόλο του χωρίς να έχει ιδιαίτερες ευκαιρίες, δεν παίρνει μπάλα. Νομίζω... θα έλεγα μια βουβή παρουσία στο παιχνίδι. Για τον Ζωτ είναι η αναφορά, γιατί είχε πολύ ναι, φασαρία. Βεβαίως, ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αναλώνεται, αφοσιώνεται στα αμυντικά του καθήκοντα, κυρίως να μην αφήνει προωθήσεις από τον Καράμπελα. Ενώ εμείς ξαναβλέπαμε το δεύτερο γκολ του Ηρακλή, να που μιλάγες. 68 λεπτά παιχνιδιού. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ την Πέμπτη παίζει παιχνίδι κυπέλου στη Λάρισα. Έβγαλε ο Καράμπελας, έδιωξε πρώτου Τζιμπούρ ο Ντάνι και στη συνέχεια ο Πάμπλο Λίμα για το Γιάκομπ, βγάζει μια παλιά. Ο Αραμπατζής έχει το πλεονέκτημα. Ρεπορτάζ για νέα αλλαγή του Χιμένεθ από το Μανώλη Βιατζάκη. Ο Ρότζερ Γκερέιρο θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αφήσει την θέση του. Γιάχιτς, Πάμπλο Λίμα. Μανολάς. Φάουλ, διαμαρτύρεται ο Κώστας Μανολάς για το σφύριμα. Σε λίγο Γκέντζογλου εκτός αγώνα για να περάσει το παιχνίδι του Γκερέιρο. Για να δούμε το μαρκάρισμα νωρίτερα. Μάλλον μοιάζει σαν φάουλ του Γιάκοπ στο Μανολά παρά σαν φάουλ του Μανολά στο Γιάκοπ. Κεφαλιά εδώ από τον Ρουμάνο, σπρώχνει τον Καράμπελα. Μανώλη, πες μας. Τώρα θα γίνει αλλαγή ο Σάβας Γκέντζογλου εκτός, ο Ρότζερ Γκερέιρο στον αγωνιστικό χώρο. Να γίνει λίγο πιο επιθετικό το παιχνίδι της ΑΕΚ. Για αυτόν τον λόγο περνάει τον Βραζιλιάνο στον αγωνιστικό χώρο, Μανώλη Χιμένεθ. Στο 70. Εδώ οι δύο παίκτες. Καφές. Δεν φτάνει μπάλα στο Τζιμπούρ. Λεωνάρντο. Γιάχιτς, κινεί τον Μπλάνκο, ο Γιάχιτς προτιμάει μια σέντρα για τον Τζιμπούρ και φαλιά του ελέγχει ο Ελευθερόπουλος. Ο Ελευθερόπουλος που έχει κάνει τη μεγάλη επέμβαση και χωρίς να έχει καλή ισορροπία στην κεφαλιά του Λιμπερόπουλου βρίσκει με τα ακροδάχτυλα την μπάλα και εκεί δίνει την ομάδα, στην ομάδα του την ευκαιρία στη συνέχεια να φτάσει στο 2-0 αφού έχει αποτρέψει το 1-1. Κάτι λιγότερο από ένα 20 λεπτό για το τέλος του αγώνα. Γκαρσία. Μπλάνκο Γκερέιρο, το νέο πρόσωπο. Λιμπερόπουλος. Φάουλ από τον Ηλιάδη. Καφές, Γκερέιρο, Λιμπερόπουλος,
Πάσες από πλευρά ΣΑΕΚ για να ανεβάσει το παιχνίδι στον Γκερέιρο, στην παλιά για τον Τζιμπούρ. Μάλλον και αυτός φάνηκε να φινιδιάζεται καθώς είχε επιδείξει μπροστά το Χωσέμι. Και η μπάλα βρήκε το χέρι του. Εδώ φεύγει καλυπτόμενος και βάζει το αριστερό χέρι. Χωσέμι είχε επιδείξει μπροστά του. Εδώ Ράφικ Τζιμπούρ. Το τραγούδι των οπαδών του Ηρακλή, στο σημείο που έχουν καταλάβει το πέταλο πίσω από την εστία του Αραμπατζή. Εδώ, εντυπωσιακές εικόνες, το τραγούδι τους ομαδών. Τζιμπούρ, δεν πέρασε η μπάλα για τον Μπλάνκο. Ο Ζωτ, σε αυτό που έλεγε ακριβώς ο Γιάννης Πάκος νωρίτερα. Επιθετικά δεν συμμετέχει στο παιχνίδι, δεν έχει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Η λογική του είναι να εμποδίζει την ανάπτυξη ΣΑΕ από τα αριστερά. Μανολάς. Γκερέιρο. Προβλέψιμες σέντρες αυτές στην περιοχή του Ηρακλή, όπου είτε ο Ελευθερόπουλος είτε η Χωσέμι περισσότερο στο δεύτερο μήχρονο και Κατσικάς στο πρώτο μήχρονο περισσότερο ελέγχουν σε αυτές τις περιπτώσεις τις επιλογές του παιχνιδιού της ΑΕΚ και ο Γιάννης Πάγκος έχει και κάτι περισσότερο. Διάλογος εξ αποστάσεως Παστεριανού, Ζουνίδη δείχνει να μορφάζει λίγο ο Παστεριανός και του είπε είσαι καλά, τι έχεις και του είπε είμαι εντάξει. Αλλά κοίταξε ο Μαρίνος ο Ζουνίδης για τους παίκτες που προθερμαίνονται. Δεν ξέρω αν αυτό θα αποδειχθεί χρήσιμο για τη συνέχεια. Μπαλιά για τον Λεωνάρντο. Αραμπατζής κοντά του. Περνάει. Παίρνει φάουλ. Καθώς ο Ζωτ απλώς το πόδι. Τον έριξε κάτω ο Πολωνός στον αντίπαλό του. Βλέπετε και τα φάουλ για τις δύο ομάδες. Πολλά φάουλ συνολικά στο μάτς, 44. Αυτό είναι το στοιχείο του της αναφοράς. Λεωνάρντο, ο Ηλιάδης σε κόρνερ. Ο Καρλίνιος ετοιμάζεται να μπει και αυτός στο μάτς. Θα μας δώσει λεπτομέρειες σε λίγο μετά το κόρνερ. Ο Γιάννης Πάγκος προσφέρει τον Γκερέιρο. Λεωνάρντο κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά από τον Ηλιάδη. Το shoot out από το Γιάχιτς. Στο 75. Ο Μπλάνκο ζητάει από τα Ball Boys μια άλλη μπάλα. Και ο Παπαστεριανός, πες μας Γιάννη. Ο Παπαστεριανός θα βγει. Ναι, τελικά δεν μπορεί να ξεπεράσει το προβληματάκι αυτό που είχε. Ο Ηρακλής χωρίς να έχει παίξει σπουδαία μπάλα. Έχει βάλει δύο γκολ και είναι η ομάδα που βεβαίως έχει το πλεονέκτημα να πάρει το μάτς. Η ΑΕΚ δεν έχει παρατήσει το μάτς, δίνει τη μάχη της να ξαναμπεί με ένα γκολ και να διεκδικήσει τις πιθανότητες να σοφαρίσει. Και για όλα αυτά μένουν 15 λεπτά. Αραμπατζής. Ζωτ πίσω για τον Ηλιάδη. Παπαστεριανός. Από τα ωραίότερα γκολ της αγωνιστικής, το δικό του. Το σημερινό, το δεύτερο του Ηρακλή. Πάμπλο Λίμα. Γκαρσία. Γκερέιρο αγκαλιάζει εκεί τον αντίπαλό του και του κάνει φάουλ. Γκαρσία είναι καλός χειριστής της μπάλας. Κράτησε την μπάλα παρά τα αγκαλιάσματα εκεί, τα τραβήγματα με τα αριστερό. Βλέπετε από τον Ρότζερ Γκερέιρο. Παρά λίγο να του κάνει και κεφαλοκλείδωμα στο τέλος. Και σε λίγο θα έχουμε τον Καρλίνιος στο μάτς για τον Ηρακλή. Στο 76 ο Παύλο Λίμα. Κεφαλιά προς την εστία out από τον Ιάκομπ. Ιάκομπ είναι καλός. Την μπάλα στον αέρα. Και χωρίς να έχει πρόσωπο προς την εστία, εδώ βλέπετε γύρισε. Δέλας. Λιγοστεύει ο χρόνος για την ΑΕΚ.
Λόγος στον Γιάννη Παγκό. Ο Καρλίνος είναι έτοιμος να περάσει με την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι. Θα πάρει τη θέση του Παπαστεριανού, όπως έχουμε ήδη πει. Το ερώτημα, το ενδιαφέρον θα είναι αν ο Καρλίνιος θα πάει εκεί που παίζει ο Ντάνι, δηλαδή μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, για να προωθηθεί λίγο και ο Ντάνι που μπορεί να κάνει πιο εύκολα παιχνίδια από τον Βραζιλιάνο, ή αν θα πάει εκεί που έπαιζε ο Παπαστεριανός. Αν νομίζω θα φανεί παρά αυτά. Χειροκρότημα για το σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Φεύγει το μάτς. Τα παιδιά που έχουν χτίσει τη νέα φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο μέσος του Ηρακλή, ο Μανώλης Παπαστεριανός, 23 ετών. Είδατε πως πήρε την μπάλα από την λαθασμένη εκτίμηση της φάσης που έκανε ο Κέντζογλου και νίκησε από μια απόσταση 25 μέτρων περίπου τον Αραμπατζή. Νέο πρόσωπο Καρλίνιος. Τζιμπούρ με τον Πάμπλο Λίμα κοντά του. Τζιμπούρ, θυμίζουμε ότι είχε εξάρθρωση ώμου και είχε λείψει 35 μέρες από τα γήπεδα. Και με μια προπόνηση αυτή τη εβδομάδα τέθηκε στη διάθεση του Χιμένεθ για νέα στην αποστολή. Και πέρασε το μάτς ακριβώς μετά το δεύτερο γκολ του Ηρακλή στο 59. 12 λεπτά για το τέλος. Γκερέιρο και Λεωνάρντο στην μπάλα. Δύο Βραζιλιάνοι. Ο ένας πλέον με πολωνική υπηκότητα. Λεωνάρντο out. Και υπάρχει πάντα ρεπορτάζ από τους αδέλφους στον αγωνιστικό χώρο. Γιάννη Παγκό. Απλώς να διορθώσω ένα δικό μου λάθος που έκανα πριν. Λησμόνησα ότι στη διάρκεια της εβδομάδας ο Μανώλης Παπαστεριανός είχε μία ίωση. Ήταν κλινήρης και αυτό τον έκανε να μην είναι όσο δυνατός θα ήθελε. Ενώ για 90 λεπτά παιχνιδιού. Αν θέλεις, δεν ξέρω να παρακολουθείς κάτι, τρέχει και με τον τέταρτο. Με τον δύο Μανώλης Μπογιατζάκης, εκ το λόγο. Δεν υπάρχουν μπάλες σε όλο το γήπεδο. Τα ball boys απουσιάζουν κάποιες φορές. Γι' αυτόν τον λόγο ο διαιτητής αναμέτρησης λέει στον τέταρτο ότι θα πρέπει να δώσει εντολή στους ανθρώπους του Ηρακλή να υπάρχουν παντού παιδιά με μπάλες για να δίνουν γρήγορα την. Και αυτό φάνηκε νωρίτερα πριν από ένα πεντάλεπτο περίπου, όταν ο ίδιος ο Μπλάνκο έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και πήγε να πάρει μια μπάλα. Δεν υπήρχε δηλαδή σωστή τροφοδότηση για να συνεχιστεί το μάτς. Χωσέμι, πολύ σταθερός σήμερα ο Ισπανός στην άμυνα. Ο Ζωτ έχασε, ο Καράμπελας θέλει να αλλάξει, στον Καρλίνιος όμως στέλνει την μπαλά. Και τώρα για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στο Ζωτ, έχει βγει η μπαλά εκτός στο 80. Εδώ η φάση με την κόντρα πάνω στον Πολωνό, ο Χιμένεθ πάλι έχει τα παράπονά του για αυτό όλο το σκηνικό. Ναι Μανώλη. Ο Χιμένεθ λέει τραβήξει το με την κάμερα αυτό που γίνεται και βέβαια εννοούσε και αυτό που είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε τα δύο γκολ του αγώνα με τον Ηρακλή, χωρίς να έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα σπουδαία πράγματα στην επίθεση. Να είναι όμως πολύ πιο αποτελεσματικός από την ΑΕΚ και να έχει βάλει δύο γκολ. Και να είναι βέβαια ο κυρίαρχος του αγώνα στο 80 λεπτό. Απέναντι στην ΑΕΚ που αναλώθηκε στο πρώτο ημίχρονο σε ένα άγωνο παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο την ώρα που ανέβαζε στροφές, την ώρα που ήταν πολύ κοντά στην ισοφάριση. Μόλις είχε χάσει την ευκαιρία του Λιμπερόπουλου με την επέμβαση του Ελευθερόπουλου στο τέτα-τέτ. Από εκεί πέρα δέχθηκε τον γκολ και τα πράγματα βάριναν για αυτή. Ακούμε τον Γιάννη Παγκό. Ο Μαρίνος Ζουνίδης ρώτησε τον Ρόμπερτ Ζωτ. Δεν ξέρω τι φάνηκε στην εικόνα, αλλά επειδή έγινε μπροστά μου το μαρκάρισμα, δέχτηκε χτύπημα. Δεν έκανε θεάτρο με τίποτα. Λοιπόν, και ρώτησε ο Μαρίνος Ζουνίδης τον Ζωτ αν μπορεί να συνεχίσει, γιατί θα υπήρχε η εναλλακτή του Σίσιτς. Είπε ότι είμαι ο Πολωνός και μένει. Γκερέιρο. Γιάχιτς χαμηλά. Καρλίνιος. Οχυρωμένο, ταμπουρωμένος ο Ηρακλής πλέον. Για να κρατήσει το υπέρ του σκορ. Μόνο ο Γιάκο πολύ μακριά από τους υπόλοιπους μπροστά. Δύο μέναν εκεί και καθαρά παίρνουν οι του Ηρακλή με τον Καρσία να βγάζει για τον Γιάκομ και μια μάχη στον αέρα να βγάζει νικητή το Ρουμάνο. Ο Μανολάς λέει ότι έβαλε τον αγκώνα του αντίπαλός του. Και η μπάλα είναι για τον Ηρακλή.
Στο 82. Από τον Κατσικά και συνέχεια τον Γκαρσία. Η μπάλα από τον Πάμπλο Λίμα εκεί που φαίνεται να ελέγχει ο Δέλλας. Τσιμπούρ, Μπλάνκο. Φάουλ, κερδίζει ο Μπλάνκο στο 82. Πριν από την διεκδίκηση του Τσιμπούρ με τον Πάμπλο Λίμα. Παρατηρήσεις του Ανδρέα Παπά. Θυμάζει το Σίσιτς για τον Ηρακλή. Θυμίσουμε ότι ο Πάμπλο Λίμα έπαιξε κυρίως στην Ουρουγάη πολλά χρόνια. Ντανούμπιο. Και από εκεί πέρα πήγε στην Αργεντινή με Βελές και Ροζάριο. Τον πήρε ο Ηρακλής τα 29 του. Και έχει βοηθήσει πολύ την αριστερή του πλευρά. Ο Ιάκοπ. Μαζεύει ο Ρεμπατζής. Ντόντιο. Επτά λεπτά για το τέλος. Λεωνάρντο Λιμπερόπουλος. Ωραία πάσα για τον Λεωνάρντο. Μετά την παλιά του Καράπελα τηλεφώνω. Ο Λεωνάρντο κινήθηκε στην περιοχή. Προσπάθησε να μείνει όρθιος. Ο Αραμπατζής του ζητάει τον λόγο. Να δούμε τη φάση. Εδώ, κεφαλιά του Αραμπατζή. Ο Λεωνάρντο. Τώρα κάποιος τραβάει τον άλλον εκεί. Υπάρχει ένα τράβηγμα. Έχουν αγκαλιαστεί, βλέπετε. Και πηγαίνουν και οι δύο αγκαλιασμένοι. Κάποιος τραβάει τον άλλο. Ο Αραμπατζής θεωρεί ότι ο Λεωνάρντο πάει να εκβιάσει πέναλτι. Ότι δηλαδή τράβαγε ο Λεωνάρντο ενώ... Υπάρχουν επεισόδια σε άλλο σημείο του γηπέδου με τον Γιάκο, τον Μανολά αρχικά και το Λίμα να μπαίνει στη φάση και γενικά υπάρχει ένταση εδώ και λίγα δευτερόλεπτα. Ο Γιάκο πεσμένο στο τερέν, στο 84. Νίκο! Νωρίτερα είδατε το Λεωνάρντο με τον Αραμπατζή, ενώ ο Καφές τα λέει με τον Γιάκο εδώ και έχει γενικά το μάτσο εκτραχυνθεί. Υπάρχει μια διακοπή. Να ακούσουμε το Μανώλη Βογιατζάκη. Το ιατρικό team της ΑΕΚ προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Λεωνάρντο. Φαίνεται ένα τράβηγμα στην προηγούμενη φάση. Εν τω μεταξύ θα φύγει από το μάτς ο Γκαρσία για να μπει ο Σίσιτς. Και ο Γιάκοπ έχει πάρει εντολή να βγει όπως ορίζουν οι κανονισμοί και να ξαναπεράσει. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Πάγκο. Αυτό λένε ένα στον ένα κομφούζιο επικράτη, έτσι. Στον Πάγκο του Ρακλή καταρχήν τώρα γίνεται η αλλαγή σε λίγο. Θα μπει ο Σίσιτς, θα πάρει τη θέση του Γκαρσία, το περιβραχιόνιο του αρχηγού πάει στο Χωσέμι. Στον Πάγκο του Ρακλή λένε γιατί βγήκε εκτός ο Γιάκοπ από τη στιγμή που ούτε έχει ματώσει αλλά ούτε μπήκε το ιατρικό team του Ρακλή για να του παράξει τις πρώτες βοήθειες. Πάντως ο Γιάκοπ είναι εκτός. Σαφέστατα όλη αυτή η κατάσταση ευνοεί αποκλειστικά τον Ηρακλή που κερδίζει χρόνο. Και οι παίκτες της ΑΕΚ κάπου έπεσαν και αυτοί στην παγίδα εκεί της έντασης και έχουν ξεχάσει το στόχο τους που είναι να κερδίσουν χρόνο να κάνουν να εκδηλώσουν τις τελευταίες επιθέσεις. Και έτσι έχουμε φτάσει στο 86. Εδώ ο Δέλλας σε μια μάχη στον αέρα με την κίτρινη κάρτα να είναι η εξέλιξη της φάσης. Με τον Γιάκοπ να είναι πάλι στο τερέν, να του ζητάει τον λόγο ο Τζιμπούρ. Είναι συνεχόμενο το σκηνικό αυτό εδώ και λίγα λεπτά. Με πέτρα του σκανδάλου τον Γιάκοπ. Ο οποίος τώρα σιγά σιγά προσπαθεί να σηκωθεί. Κίτρινη κάρτα για τον Δέλλα λοιπόν. Εδώ είναι η φάση. Το φάουλ του Δέλλα και από εκεί πέρα ο Γιάκοπ. Με τα πολλά σηκώθηκε η κίτρινη κάρτα για τον παίκτη ΑΕΚ. Για μαρκάρισμα. Προηγήθηκε. Το 2-0 στο Καφτατζόγλιο, στο 87 είμαστε. Ο Δέλλας με τον Ζω. Το σούτ στη συνέχεια από τον Ηλιάδη. Ο Αραμπατζής, η ΑΕΚ τρέχει, ο χρόνος είναι ελάχιστος για την ομάδα του Χιμένεθ. Ο Γιάκοπ ξαναμπαίνει στο μάτς.
87ο λεπτό. Λιμπερόπλος προς τα πίσω. Μακρύνει ο Κατσικάς. Γιάκομπ. Ο Δέλλας έχει το βάθος. Και γυρίζει τον Αραμπατζή. Με ρίσκο εκεί ο Αραμπατζής. Ξαναδίνει στο σκόκι του. Τρία λεπτά για το τέλος. Για την κανονική διάρκεια βέβαια. Νομίζω με όλα όσα έχουν γίνει θα έχει καθυστερήσει το μάτς. Καρλίνιος με τον Κεραίρο. Καφές. Τώρα έχει εξελιχθεί σε ένα παιχνίδι που κυρίως έχουν σημασία οι μάχες σώμα με σώμα. Εκφυλίσσονται στο γήπεδο. Και λιγότερο η τακτική. Τσιμπούρ. Μανολάς. Παίρνει πρωτοβουλία, ανοίγει την μπάλα, βγάζει ο Καρλίνιος. Χιμένεθ ξέρει ότι τα περιθώρια είναι ελάχιστα πλέον για την ομάδα του. Δέλλας. Είναι στόχος αποδοκιμασιών των οπαδών του Ηρακλή για την προηγούμενη ένταση. Οι παίκτες του Ηρακλή με τον Ηλιάδη. Θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής έχει μόνο μια ήττα φέτος εντός έδρας το Σεπτέμβριο από την Καβάλα και η έδρα του αποδεικνύεται ένα σημαντικό στοιχείο για το πρωτάθλημα στην προσπάθεια που κάνει να απομακρυνθεί για τις τελευταίες θέσεις έχοντας και στη συνέχεια δύσκολη αποστολή στα μάτς που ακολουθούν καθώς παίζει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. Και αν κερδίσει σήμερα θα έχει πάρει 15 από τους 19 βαθμούς μέσα στο σπίτι του. Στο 89 τρέχει η ΑΕΚ με όσα περιθώρια της έχουν απομείνει. Ο Δέλλας στην παλιά. Μακρύνει ο Ντάνι. Καφές. Παλιά εκεί ο Πολύμα διώχνει. Ο Ιάκομπ εξακολουθεί να είναι η αιχμή του δόρατος στην επίθεση με τους ρόλους που του αναλογούν στα τελευταία λεπτά, κυρίως να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο Καφές, ο Μπλάνκο έχει κάνει φάουλ, σφύριγμα από τον Παπά στο 90. Στον Χωσέμι. Εδώ, ο Μπλάνκο με τον αρχηγό του Ηρακλή μετά την έξοδο του Γκαρσία. Νομίζω, μάλιστα Γιάννη, μια και μου λίγες και για το διάλογο με τον Χιμένεθ, ο Χωσέμι είναι από τους καλύτερους του αγώνα. Έχει πίσω μια ηγετική παρουσία στην άμυνα. Σ' ακούμε. Ο Χωσέμι είναι, νομίζω, μακράν από τη δεύτερη πιο πολυτιμότητα μεταγραφή που έκανε ο Ηρακλής το καλοκαίρι. Εντάξει, το μακράν το βγάλω να μην είμαι τόσο υπερβολικός, αλλά είναι η καλύτερη μεταγραφή έτσι όπως έχει αποδειχθεί στο γήπεδο. Βοήθησαν κι άλλοι, αλλά αυτός είναι η καλύτερη επιλογή. 5 λεπτά θα είναι ο πρόσθετος χρόνος καθυστερήσεων. Το ένα. Το δεύτερο, δέχεται τις περιποιήσεις στη μέση ο Ελευθερόπουλος. Ο ίδιος φώναξε τους ανθρώπους του ιατρικού team του Ηρακλή να μπουν στο γήπεδο και να του κάνουν κάποιες μαλάξεις. Και μάλιστα χαμογέλασε με νόημα προς τον Τσιμπούρ όταν πήγε ο Τσιμπούρ και θέλησε να διαμαρτυρηθεί, χρεώνοντάς το ότι κάνει θέατρο. Και χαμογέλασε με νόημα γιατί το πρόβλημα που είχε στη μέση ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είναι γνωστό νομίζω. 5 λεπτά καθυστερήσεων στο μάτς. Είμαστε στο πρώτο λεπτό. Το 2-0 για τον Ηρακλή. Καθυστερήσει το αγώνα. Βουβεί ο παδί της ΑΕΚ στο γήπεδο. Πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του Ηρακλή για την εικόνα. Μπράβο, του αγώνα που ως τώρα βεβαίως φέρνει τον Ηρακλή ένα βήμα μπροστά από μια μεγάλη νίκη. Τζιμπούρ. Λίμα. Ζωτ. Θέλει να βγάλει για τον Γιάκοπ. Δεν πάταγε καλά. Και δεν νομίζω να πατάει καλά ο Πολωνός. Έχει κάποιο πρόβλημα από εκείνη τη φάση που είχε δεχτεί το χτύπημα και η πάσα του δεν ήταν καλή. Λίμα. Ηλιάδης. Γιάκ πίσω πλέον. Προσπαθεί να παίξει στοιχειοδός, να κλείνει χώρους καθώς το μυαλό της είναι να βγει μπροστά με όσους περισσότερους παίκτες μπορεί να φτάσει σε ένα γκολ. Καρλίνιος. Αραμπατζής. Δέλλας. Κλέβει ο Ζωτ.
δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Δέλα στο πλάγιο. Εδώ οι οπαδοί του Ιακλή, και άλλοι λεπτά έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Τραϊανό Δέλα από εκείνη τη φάση με την κίτρινη κάρτα και την ένταση που ακολούθησε. Σίσιτς, Λεωνάρντο, Καράμπελας. Τρία λεπτά για το τέλος. Γκερέιρο και Καρλίνιος. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Κάποιον αποβάλει ο κύριος Παπάς. Ναι, πες μας Γιάννη. Το γενικό αρχηγό του Ηρακλή, Γρηγόρη Φανάρα. Εντάξει, νομίζω αυτό δεν είναι και είδηση. Έχει έναν... Είναι άτακτος ο Γρηγόρης Φανάρας. Έχει ένα δικό του τρόπο να ζημένταση τα παιχνίδια. Παραδοσιακά άτακτος, παραδοσιακά άτακτος. Εδώ ζήτησε φάουλ στην ανέρεμο μαχαίρι του Γερέιρο. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γιάχιτς στη σέντρα. Περνάει μπάλα. Υπάρχει σφύριγμα του Παπά. Για νέο φάουλ του Μπλάνκο, όπως και νωρίτερα επιθετικό φάουλ του Αργεντίνου. Στον Κατσικά το νεαρό. Που από όντως του Κατσιαμπή έχει χρηστεί πλέον βασικός. Και είχε ξαναπαίξει Γιάννη, ναι, θύμισε μας, στην αρχή. Ο Κατσικάς δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζει βασικός. Απλώς θέλω να προσθέσω ότι ήταν βασικός και στη νίκη του Ηρακλή. Επί του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα, τότε ήταν παρτενέρ με τον Κατσαμπίγια, δεν είχε έρθει το δελτίο του Χωσέμι, δεν ήταν έτοιμο, δεν μπορούσε να παίξει ο Χωσέμι. Και θέλω να πω ότι ήταν βασικό σε μια σίγουρα σημαντική νίκη και σε μια ακόμη διαφαινόμενη. Σήμερα. Καθώς ο Κατσαμπίγια έχει χτυπήσει από το μάτς με τον Άρη, εδώ νωρίτερα μια φάση με την προβολή του Λεωνάρντο στον Ραμπατζή. Ενώ Χωσέμι, ναι, ο Χωσέμι έχει κάποιο διάλογο εκεί με τον διαιτητή, έντονο. Ο Χωσέμι που έχει μια μεγάλη ιστορία. Καλούς ευρωπαϊκούς συλλόγους. Έχει περάσει και τη Λίβερπουλ, θυμίζουμε. Για πες μας Γιάννη, να δούμε τη φάση με τον Παύλο Λίμα και ακούμε τον Γιάννη Παγκό. Ο Χωσέμι τα έβαλε με τον διαιτητή Παπά, γιατί πήγε ο Παπάς πάνω από τον Αραμπατζή και του είπε με πολύ έντονο ύφος να σηκωθεί και αυτό δεν άρεσε το Χωσέμι. Και γι' αυτό είχαν αυτό το διάλογο σε υψηλούς τόνους. Γκερέιρο, τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ισπανός, ο Χωσέμι, κυρίαρχος σήμερα στα μετώπιση του Ηρακλή. Παλιότερα σε Βιγιαρεάλ, Μάλαγα και μια διετία με λίγα παιχνίδια στη Λίβερπουλ. Λεωνάρντο. Γιάκομπ, Ηλιάδης για τον Ζωτ, Δέλας, προς τα πίσω ο Κατσικάς και ολοκληρώνεται και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Τέλος, νίκη του Ηρακλή με 2-0. Στο σημερινό παιχνίδι φτάνει στο 19 η ομάδα του Ζουνίδη που πέτυχε τα γκολ με τον Ντάνι στο 41 και με τον Παπαστεριανό στο 58 απέναντι σε μια ΑΕΚ που έχασε ένα ολόκληρο ημίχρονο με κακό ποδόσφαιρο. Και στην επανάληψη όταν μπήκε στο μάτς πολύ καλά δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει και δέχτηκε ένα γκολ μαχαιριά τη στιγμή που είχε χάσει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-1. Από εκεί πέρα έτρεχε πίσω από το σκορ. Να δούμε τι έχει να πει για αυτά όλα ο προπονητής του Ηρακλείου Μαρίνος Ζουνίδης. Γιάννη Παγκό, λόγος σε σένα. Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη ενός παιχνιδιού που το ζήσατε με ένταση. Ο Ηρακλής θέλει την νίκη, δεν είχε νίκη στα προηγούμενα 4 παιχνίδια. Δεν ήταν μόνο ότι δεν είχαμε κερδίσει τα προηγούμενα μάτς. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, γι' αυτό ήμασταν και λίγο περισσότερο αγχωμένοι και γίναμε ακόμα περισσότερο γιατί και τα αποτελέσματα τα άλλα ήρθαν έτσι ώστε πήγαν να ξεφύγουν κάποιες ομάδες. Όμως νομίζω ότι η διάθεση, το πάθος και η αποφασιστικότητα κυρίως που δείξανε τα παιδιά έκανε τη διαφορά στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένας Ηρακλής διαφορετικός από άποψη πάθους σήμερα σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Ναι, γι' αυτό και γίνανε κάποιες αλλαγές. Νομίζω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ καλά όλη τη βδομάδα. Με το σχήμα θέλαμε να εμποδίσουμε το κάθε το παιχνίδι της ΑΕΚ, να τους αναγκάσουμε να ξεκινήσουν από τα πλάγια και να έχουμε καλή οργάνωση. Νομίζω ότι μας βγήκε πάρα πολύ καλά. Ήρθανε τα δύο γκολ και από εκεί και πέρα, όπως είναι φυσιολογικό, κοιτάξαμε να διαφυλάξουμε το σκορ και έτσι ήρθε αυτή η πολύ σημαντική νίκη. Για το παιχνίδι, τι παίρνουμε την Κέρκυρα.
Είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να μείνουμε το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Πήραμε τους τρεις βαθμούς που θέλαμε για το πρωτάθλημα. Επειδή όμως είναι και ένας από τους στόχους μας το κύπελο, θα πρέπει να χαρούμε σήμερα και από αύριο να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το παιχνίδι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και θέλουμε, όπως έχω πει και άλλη φορά, αυτόν τον κόσμο να είναι κοντά μας. Έστω αυτοί που θα έρθουν, όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα που συμπαραστέκονται την ομάδα, τους θέλουμε και την Πέμπτη να είναι κοντά μας και να προσπαθήσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πολύ λογικό να είναι ένας σοβαρός στόχος για τον Ηρακλή το κύπελο. Έχει μπροστά του το παιχνίδι με την Κέρκυρα. Αντίστοιχα, η ΑΕΚ, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα με τα αποτελέσματα, την αποκλεισμό από τον Europa League και την ήττα σε αυτή τη συγκυρία από τον Ηρακλή, έχει μπροστά της παιχνίδι με τη Λάρισα την Πέμπτη και αυτή ως πρόκληση για να αλλάξει ψυχολογία. Δεν ξέρω αν έχει κάτι και ο Μανώλης Γιατζάκης από την πλευρά του στο ρεπορτάζ. Θα έχει την ευκαιρία να ακούσετε τα υπόλοιπα στην εκπομπή Total Super League το βράδυ με τους Αντώνη Πάντσο και Αντώνη Καρπετόπουλο. Θυμηθείτε τη μετάδοση του αγώνα της Λάρισας στον Ολυμπιακό που ακολουθεί. Εδώ ολοκληρώνω τη μετάδοσή μας από το Καφτατζόγλιο. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλό βράδυ.